σενάριο που διάβασα για σένα. Ότι θα έχει έχω πάρει... δίδυμα, ότι έχω ανόμιζα τέτοια. Όχι, όχι τα προσωπικά σενάρια. Εσύ την έχει ψιλογλιτώσει από τέτοια. Δεν το συζητώ. Τα σενάρια που διάβασα για σένα τα επαγγελματικά. Ότι έχει πάρει ένα θέατρο. Ότι ετοιμάζει ένα πρωταγωνιστή με τον Δάνη τον Κατρανίδη. Αυτό έχει και μια νότα γλυκιά νοσταλγία γιατί είστε κάποτε παντρεμένοι και κάπως έτσι το είδανε λίγο. Πώς να το δουν, δεν ξέρω. Πώς αλλιώς έπρεπε να το δουν. Γιατί το είδαν φέτος και δεν το έχουν δει τόσα χρόνια, βέβαια. Δεν το έχω καταλάβει. Αλλά... Ναι, αλλά φέτος είναι νομίζω το πράγμα. Ξέρεις ότι πολλές φορές από αυτά τα δημοσιεύματα, τα κτηνώδη κατά τα άλλα, που όπως λες εγώ έχω ψιλογλιτώσει έως τελείως, λένε και πράγματα και σου δίνουν και ιδέες. Γιατί να, όχι. Λες, με συγχωρείς, όχι. Θα του κάνω και μια πρόταση έτσι. Ναι, καλά. Δεν έχουμε μιλήσει δυστυχώς με τον Δάνη, ευχαρίστως δούλευα. Δεν έχω πάρει κανένα θέατρο, δεν έχω πάρει ούτε και τα βουνά σύγχρονος, είμαι εντάξει. Πώς ήταν αυτός ο γάμος, ήταν πολύ νεανικός, ήταν πολύ... Ήταν καταπληκτικά. Ο επόμενος καλεσμένος που θα έρθει, θα σου πει πολλά, γιατί ήταν και παιδικός. Α, θα μου πει, ήταν εκεί στο... Βέβαια, στη σχολή όλοι και αυτά. Μ' αρέσουν αυτοί οι γάμοι που είναι σχεδόν φοιτητικοί και που περνάνε όλοι μια χαρά και γελάνε. Εγώ πάντως δεν θα παντρευόμουν, το εννοώ, την έννοια του γάμου που δεν τη βρίσκω κακή ούτε καλή, είναι ένα πράγμα. Έτσι το αντιμετωπίζω, αλλά... Εγώ πέρασα καταπληκτικά. Και αν ξαναπαντευτώ, θα το κάνω γιατί πέρασα πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι τώρα που μου λες προ-20ετίας, είσαι από τους ανθρώπους και της γενιάς του 70 που έχουν ζήσει όλη αυτή τη θεϊκή ανακατοσούρα. Νομίζω ότι θα έλεγε ότι είμαι διαχρονική έτσι όπως ξεκίνησα. Δεν θα έλεγα ότι είσαι διαχρονική. Πρέπει να με, με χαστούκίσει, θα σου πω ότι είσαι διαχρονική. Δεν θα αφήσω να εκτεθεί. Στο κάτω-κάτω δεν είσαι διαχρονική. Είσαι μπουμπούκα και νέα. Και είχε την τύχη. Είσαι μια διαχρονική μπουμπούκα. Και είσαι. Από τους ανθρώπους που έζησαν αυτή τη δεκαετία του 70, τη λεγόμενη σεξουαλική απελευθέρωση, τα πάνω κάτω και πλαγίως. Πώς ήτανε? Ήταν υπέροχο, καλά κάνεις και ζηλεύεις. Λυπάμαι αφάνταστα τα σημερινά παιδιά. Δηλαδή αφάνταστα με όλες αυτές τις απαγορεύσεις. Και δεν μιλάω μόνο για το AIDS, μιλάω γενικώς. Λυπάμαι αφάνταστα για αυτή την ελευθερία που φεύγει από την ελευθερία και γίνεται ασυδοσία. Και δεν μιλάω με εισαγωγικά ηθικά και αυτά, προς Θεού. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να ερωτεύεσαι τα μάτια του άλλου, να ξέρεις ότι θα σε αγκαλιάσει, ότι θα κάνεις έρωτα, ότι είναι όλα πολύ φυσιολογικά. Είναι αυτός ο όρος. Ναι, μια αίσθηση που δεν την έχουμε τώρα. Μην το ξεχνάμε αυτό, μας εκδικείται αφάνταστα. Γιατί πιστεύεις να βλέπεις τον άλλο και να λες τώρα και τι θα γίνει. Τι έχει. Και πώς. Να εξετάσω το αίμα του. Απίστευτα πράγματα είναι. Φοβερά αντιερωτικά, ίσως επειδή η γενιά με όλες αυτές τις προφυλάξεις που πολύ σωστά γίνονται, αλλά είναι φοβερά αντιερωτικά πράγματα. Οι δεσμεύσεις και οι όροι. Είναι δυνατόν να βάζεις όρους. Στον έρωτα δεν είναι να βάζεις όρους στη ζωή, στην αναπνοή, στον ήλιο, στη θάλασσα, ξέρω εγώ. Εξού και ξενερώσαμε πάρα πολύ με τα έρωτα. Να κάνω την έξυπνη από το βάθρο ακριβώς της ηλικίας και της γνώσης και της εμπειρίας της γενιάς. Καλά κάνεις και με κοιτάς με ζήλια. Ποια είναι τα συμπτώματά σου όταν είσαι ερωτευμένη? Παθαίνεις διάφορα εφηβικά, να μην κοιμάσαι, να καρδιοφυγεί. Τα πάντα. Ξέρεις, έχω αυτή την αίσθηση, αν σου έχει μείνει από το σχολείο. Το οποίο δεν μου άρεσε και πάρα πολύ. Βλέπω τα παιδιά τώρα με τις εξετάσεις και τα λυπάμαι πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, καθηγητές, πάρα πολύ. Και είναι και μια γιατί να πηγαίνουν και να τραβάνε όλα αυτά, αυτές οι εξετάσεις που τις ξαναφέραν, τέλος πάντων. Θυμάσαι την αίσθηση της πρώτης εκδρομής. Που δεν κοιμάσαι το βράδυ και πάει 6 ώρα, 6.30 και παίρνεις τα πραγματάκια σου, γιατί εμείς το κάναμε. Και παίρναμε και δύο κεφτεδάκια και τέτοια. Και πηγαίναμε στο πούλμαν, ας πούμε. Με κάποιοι που είχαν τα μαγνητόφωνα, κάποιοι που δεν είχαν, πώς τα λένε, τα κασετόφωνα. Αυτή η αναμονή είναι ερωτική. Αυτή λοιπόν της εκδρομής στην αναμονή, δεν μου έχει συμβεί πολλές φορές στη ζωή μου, που τη μεταφέρω στα ερωτικά, αλλά που είναι άκρος ρεαλιστική και άκρος ποιητική. Η αναμονή, ότι περιμένεις κάτι. Δεν είναι δηλαδή τηλέφωνο. Ο έρωτας για σένα είναι το περίμενε. Όχι, μην το πας εκεί. Προς το ψυχολόγος ψυχίατρος μου κάνεις τώρα, με σε παρακαλώ. Η αναμονή είναι πιο συναρπαστική για όχι, σένα. Όχι, όχι. Όταν λέω αναμονή, όχι να περιμένεις την ώρα που έχεις περάσει από το φλερτ, λίγο που είναι αυτό το μετέχμιο. Νομίζω ότι με καταλαβαίνεις απόλυτα. Σε καταλαβαίνω και πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσει που μιλάμε για έρωτα. Τώρα βέβαια οι μαμάδες μας θα μας βλέπουν και θα λένε αχ, τέτοια λένε, γι' αυτό τις έχουμε ελεύθερες ακόμα. Η μία χωρισμένη, η άλλη ανήπαντρη, δεν σου λέει μαμά σου τέτοια. Η μαμά μου. Και καλά σε σένα που είσαι σε ηλικία γάμου. Εμένα γιατί? Και εσύ είσαι σε εμένα μου κάνει διάφορα διακριτικά που θα σου κάνει για σένα τηλέφωνα. Μανούλα μου, σε λατρεύω. Και μου κάνει διάφορα διακριτικά τηλέφωνα, κατά τη γνώμη της διακριτικά, και λέει δεν ήμουν διακριτική, και είναι τα χειρότερα. Αφήνει διάφορα μηνύματα. Καλά είσαι, παιδί μου. Τώρα καλά. Κάνει και σχόλια μόνη σου. Καλά τώρα. Μόνη σου είσαι.
Καλά να είσαι και ό,τι να. Τα τέρατα έχει πει σε αυτό το διακριτικό τηλέφωνο. Και μέσα σε ένα μήνυμα σου έχει πει τα πάντα. Ναι, γιατί ναι, δεν έχει τέσσερα παιδιά. Τι χαριτωμένη ψεύτρα με υπέροχε γάμπε. Είναι καταπληκτικό. Άκου τώρα τι έπιασε και σκέφτηκε. Το ψεύτρα μου άρεσε. Το γάμπε τέλο πάντων. Δεν θα με κάνει έξαλλη. Οι γάμπε είναι καλέ. Οι γάμπε μου παιδιά, τι να κάνω. Κρίμα και τι διακοπέ. Χτυπάμε πάρα πολύ. Έχουμε ατυχήματα. Ναι. Είσαι πιο προσεκτική, βρε παιδί μου. Δεν μπορώ. Σα καλέ και έτσι όπω τι βάζει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ εγώ δεν έχω αυτό το ύψο. Δεν μπορεί να συμπεριφέρει. Με τρυφερότητα στα αντικείμενα, στις γωνίες των τραπεζιών, στα γυαλιά σας. Όχι, στα... όχι, είμαι παθολογικά αδέξια και δεν υπάρχει και λόγος να το κρύψω. Ρώστε στις γάμπες να πω κάτι, έχεις δει διάφορες stars, εγχώριες και μη, που έχουν το ύψος το δικό μου και όχι το δικό σου. Είδες τη διακριτική που είμαι. Καλό δικές, για να γίνουν, και εγώ το έχω κάνει στις φωτογραφίες, κανένας δεν μου έδωσε σημασία, τα ματάκια μου παίρνανε, αλλά... Που κάθονται, δεν μπορώ βέβαια. Πώς? Αυτό πώς για να φανούν μακριά. Και μετά δεν μπορείς να σηκωθείς, όρο κουβαριάζεσαι. Μόλις σηκώνεσαι, πέφτεις. Αυτό το έχετε δει. Αυτό το πολύ ακόμα καλό. Πιο ναι, αλλά αυτό είναι για εσά, λοιπόν φτάνει. Αυτό, ναι, που διπλώνει εντελώς. Έλα να κάνουμε οι δυο μας διάφορα σχήματα που να ταράζουν. Και να ταράζουν, να παίρνουμε το παλαμπόνι. Μόνο τέτοιο τρόπο. Είστε πάρα πολύ ανόητοι και διόλου, διόλου. Και επίσης, είστε αγενέστατοι. Θέλω να μου μιλήσεις για το νεανικό γάμο της Μίρκας με τον Δάνη Κατρανίδη. Και αυτό σε έφερε, να μιλήσεις για μένα. Καλά, για τρελίστε. Μια ταινία του Γκάσμαν, καταπληκτική από αυτές τις Ιταλικές, που έλεγε αυτός ο στάρο φοβερό, που κατέβηκε στο επίπεδο της θαυμάστριας, της φαν, ας πούμε, και της λέει. Του λέγε, σταμάτα, κούκλα μου, μη μιλάς για σένα, σε παρακαλώ. Άσε με. Μην μιλάς για μένα. Άσε, κοίτα με στα μάτια και πες μου. Έλα μιλήσουμε για σένα. Κοίτα με στα μάτια. Ποιες ταινίες μου έχεις δει. Έφερες τον Τζούμα εδώ τώρα. Να ορίστε. Ορίμεψα, Χριστέ μου. Τι ευτυχία. Όχι, πες μου. Λοιπόν, είναι ωραία αυτά. Για πες μας, μίλα για σένα. Πες το για το γάμο του Δάνη. Κοιτάξτε, τώρα όλα αυτά, ελεύθερη συνειρμή είναι αυτή τώρα. Αλλά αυτό τώρα δεν είναι θέμα γάμου, είναι θέμα μιας τρελής παρέας. Θα σε αφήσω να μιλήσεις, ορκίζομαι. Ναι, φυσικά, ξέρω αυτό, εσύ και λέει να μου σάκει. Και η Λιάνα Κανέλη. Εμείς μιλάμε, ευτυχώς, αφήνουμε τον καλεσμένο και συνομιλητή. Και λέει, Σάκη, κάναμε κάποτε μια εκπομπή και κατεβαίνουμε από την Αγία Παρασκευή με ένα ταξί και μιλάει ακατάπαστα. Μα αφήνει στην πλατεία Κολακιού και μου λέει, εγώ λέω ενδιάμεσα σε αυτή τη διαδρομή κάτι ναι, ίσως. Ή επιγόντως, επιρρήματα. Ενδεχομένως και τέτοια. Και μου λέει, φτάνοντας στην πλατεία και είναι να χωρίσετε, μου λέει, συγγνώμη που απόψε, δεν ήμουν έτσι και πάρα πολύ. Δεν δηλαδή αν ήσουν, θα ήθελα να ήσουν χρόνια πολλά έξω. Έμεινα πέντε χρόνια. Πήγαινε, ερχόταν, έκανε. Ναι, ερχόμενα τα καλοκαίρια, τους έβλεπα στο θέατρο. Ωραίος τύπος. Είχαμε μια επαφή, ξέρεις. Τι έκανες, είχες λεφτά ή έκανες διάφορες δουλειές. Έκανα διάφορες δουλειές. Έφτασα στην Νέα Υόρκη με 3,5 δολάρια. Γιατί έτσι. Καλό ποσό. Κάναμε μια περιοδία με τη Ζουζού την Νικολούδη, ανά τον κόσμο. Τότε ήμουν εκεί στα χωρικά τη Ζουζού την Νικολούδη και έτσι χαιρόμουν πάρα πολύ που έκανα dance theater και ήμουν σολίστας και όλα αυτά τα πράγματα και έφτασα στη Νέα Υόρκη, όμως παρόλα αυτά, επειδή ξοδεύω τρομερά τα λεφτά μου, ότι είμαι κακός διαχειριστής των χρημάτων, όπως και ο πατέρας μου εξάλλου, το έχω κληρονομήσει αυτό το υπέροχο πράγμα, και έφτασα στη Νέα Υόρκη με 3,5 δολάρια. Δεν πτωήθηκα καθόλου και άρχισα κανονικά να κοιτάξω πώς θα γίνει για να τη βγάλω. Άρχισα λοιπόν να ποζάρω γυμνό μοντέλο για ζωγράφους, γλύπτες, φωτογράφους. Στους οποίους αρέσαν τα κόκαλά μου, γιατί ξέρω εγώ δεν διαθέτω τίποτα άλλο. Αλλά από κόκαλα πάμε καλά. Ναι, πολύ δεν καλά. Θα με εκνευρίσετε. Όχι, δεν λέτε μπροστά μου. Τις υποσχεθήκαμε ότι δεν θα την εκνευρίσετε. Εμείς γνώρισα μια γυναίκα με την οποία παντρευτήκαμε και ζήσαμε μαζί έτσι 3 χρόνια, ας πούμε. Τα υπόλοιπα ήταν χρόνια κομψής αλητείας. Να μπαίνω βγαίνεις δηλαδή σε πάρτι, να προσκεκλημένος. Μεταξύ η γυναίκα μου και μια μπουτίκ που έντυνε όλες αυτές τις πλούσιες και διάσημες. Ξέρεις, του Broadway, του Hollywood, γυναίκες των Rock and Roll Stars και διαφορών τέτοιων. Γιώκο Όνο, Μπιάνκα Τζάγκερ, Τζόνι Μίτσελ. Τα ζηλεύω πάρα πολύ δηλαδή. Είμαστε λοιπόν πολύ συχνά προσκεκλημένοι, όπως καταλαβαίνεις, σε πάρτι, σε πρεμιέρε, σε δείπνα, σε Σαββατοκύριακα κτλ, κτλ. Με όλα τα συμπαραμαρτούντα. Γιατί ήταν και μια εποχή sex and drugs, rock and roll, μην το ξεχνάς αυτό. Εκείνη την εποχή γινόταν τη τρελούς. Εμείς. Και ως γενιά και ως μας έτυχε που έχουμε επιταγές προς ίσπραξη καταθέσει, χαράς και φιούγλεντιού και γουστάρο το ρήμα που είναι πολύ σημαντικό και που πρέπει να το λέμε, αυτές οι επιταγές που τις παίρνουμε τώρα μπορούν και τα παιδιά να τις καταθέσουν, έτσι δεν είναι. Και να τις εξαργυρώνουν και αμέσως, όχι να τις περιμένουν. Πώς αισθάνεσαι απέναντι σε ένα 17, ας πούμε. Κοίταξε, μου έχει προκύψει εδώ και κάμποσο καιρό αυτό που λέμε gap generation. Δηλαδή δεν πολύ επικοινωνώ. Χάλια αυτό να πει. Ναι. Χάλια. Δηλαδή αυτό. Δεν πολύ επικοινωνώ. Μιλάω, χάλια. Προσπαθώ να επικοινωνήσω και αισθάνομαι ότι δεν ξέρει το ρόλο. Γιατί υπάρχουν ρόλοι που παίζονται όταν είσαι, ας πούμε, 5 η ώρα το πρωί στο διαμέρισμα ενός άντρα ή μιας γυναίκας και είστε καθισμένοι. Τουλάχιστον η γενιά μας δεν βρισκόταν εκεί τέτοια ώρα γενικά και αόριστα.
Είχε πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Εξάλλου αυτό το οποίο. Ναι, βεβαίως. Εξάλλου αυτό που είχε ενδιαφέρον ήταν ότι τότε γνώριζες κάποιον άνθρωπο και έδινες πολύ μεγάλη σημασία στην έλξη. Φρόντιζες λοιπόν καταρχήν να ικανοποιήσεις την έλξη. Έπεφτες δηλαδή στο κρεβάτι. Και μετά, αν σου προέκυπτε λόγω πνευματικών ενδιαφερόντων και άλλων μυαλών να κολλήσετε, το δεχόσουν και αυτό. Σήμερα έχει πάει αντίθετα που είναι μάλλον γυναικείο. Γιατί είναι ακριβώς γυναικείο, κοριτσίστικο συγκαμμένο λίγο. Ότι να γνωριστούμε πρώτα, να βγούμε και μετά να δούμε αν ταιριάζουμε σαν άνθρωποι. Δεν υπηρετεί το θέμα τότε. Τι να ταιριάζουμε, παιδί μου, σαν άνθρωποι. Αφού με τραβάς, είναι σαφές. Πώς βρίσκεσαι ξαφνικά να μιλάς μαζί μου μέσα από τόσο πλήθος. Άρα δεν υπάρχει μια έλξη. Δώσε να καταλάβει τις έλξεις καταρχήν και μετά. Λοιπόν, μου λες τώρα για τα 17. Πάλι τις έλξεις. Δεν μπορώ να συνοηθώ πάρα πολύ καλά. Διότι πιστεύω ότι δεν ξέρουν το ρόλο τους. Καταλαβαίνω και εκεί κάπου μπερδεύομαι. Φυσικά και εγώ κάπου τον έχω ξεχάσει, γιατί είμαι πια κυνηγός από κεκτημένη ταχύτητα και όχι πραγματικά το γουστάρω. Έτσι στα 20 λεφτά επάνω μπορεί και εγώ να πλύτω, να ξύνομαι και να κοιτάζω το κενό, διότι και εγώ μην νομίζεις είμαι ζαβρακατρανέμια καραμπινάκι. Αλλού πατάω και αλλού βρίσκομαι, δεν είναι και κανένας βασοφός. Αλλά μου κάνει εντύπωση πάντως ότι τελευταία δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Όμως πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά έχουν τη δικιά τους ευαισθησία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Η οποία είτε θέλεις είναι κυβερνοπάνκ, είτε θέλεις είναι hackers των computers, είτε ό,τι θέλεις αυτή την ορολογία. Κάτι θα βγει από εκεί. Ναι, είμαι σίγουρος. Πάρα πολύ. Κάτι θα βγει. Και δεν μας πέφτει και σίγουρη. Πάρα πολύ λόγο να μιλάμε για πάρτι. Αυτό πήγαν από πρώτα, αυτό και δεύτερα. Εγώ δεν μπορώ. Ως σύμπτωση από πλευράς και ο αερίου που εισήλθε και τα λοιπά και τα λοιπά και έγινε η σύλληψη και όλα αυτά. Τι ήταν αυτό πάλι. Τι ήταν γι' αυτό που μας έτσι. Τι επιθεωρησιακό νούμερο γι' αυτό, παιδιά. Σκέψου να ξυπνάς και να λες τώρα. Και να θέσεις τον εαυτό στο υπαρξιακό ερώτημα. Είμαι μπακάλης, είμαι υπάλληλος, θα πάω στις 7.30, θα πάω στις 8 παρατέταρτο, μήπως πάω 9. Παιδιά, είναι απίστευτο. Τι είμαι, τι δουλειά κάνω, τι ώρα να πάω. Ποιος τραγουδάει εκεί λες. Πάνω. Ναι, εγώ λέω άλλο. Α, όχι, εσύ ναι, λες το βραδινό, εγώ λέω και το πρωινό. Όχι, 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 δεν λέω όχι, το βραδινό. Εσύ είσαι της νύχτας, καλά. Εμείς οι εργάτες, είδες πώς το. Σώπα καλέ, Κωνσταντίνε, και βέβαια είσαι της νύχτας. Εγώ είμαι της νύχτας. Δεν διασκεδάζεις, δεν βγαίνεις. Μόνο σε σπίτια πάω πια. Δεν βγαίνω. Γιατί δεν με ενδιαφέρει το είδος διασκέδασης που προσφέρεται. Δεν μπορώ να πάω τώρα και να στριμωχτώ με διάφορους τύπους οι οποίοι φοράνε μόνο jeans και μόνο Doc Martens και πίνουν σφινάκια. Δεν γίνεται. Δεν σου συμβαίνει αυτό που είπε η υπέροχη Μελίνα που είχε πει ότι δεν βγαίνω πια το βράδυ γιατί δεν φλερτάρω. Ακριβώς. Ότι δεν φλερτάρεις εννοώ. Ούτε φλερτάρω. Η Μελίνα τίποτε, το είπε πια εδώ πολύ. Εδώ και τρία χρόνια δεν μου προκύπτει τίποτα από όλα αυτά, διότι δεν ξέρω τους κώδικες σου καινούριους. Δεν μπορώ εγώ. Τους κώδικες, Κωστάκη μου, δεν σε καταλαβαίνω. Κοινωνία αγάπη μου, εμείς δεν τους ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε αυτά που έλεγες πριν, που είναι υπέροχα. Που σου αρέσει και το φλερτ και η επαφή κτλ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Μούγκα. Άλικο. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Για πες, με τον ίδιο τρόπο που έχεις. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Ειλικρινά σου μιλάω. Νομίζω ότι οι πιο πολλοί συνοδεύουν ένα αντικείμενο πόθου ως φλούφλιδες και καταλήγουν μόνοι σπίτι. Ειλικρινά σου μιλάω. Έτσι δεν πρέπει να εκθέσω τους παρισταμένους, γιατί είναι και βιάζονται. Δεν πέφτει πάρα πολύ γέλιο αυτό που λες, το οποίο είναι γέλιο επίγνωση, ότι συμβαίνει όντως. Ναι, εγώ πιστεύω ότι γέλιο, τρέχουν και καλά, ότι είναι πάρα πολύ αποσχολημένοι, ότι είναι γιάπης, ότι δεν θα προλάβουν τη Wall Street, περνάνε με κόκκινα, έχουν τρομερά ακριβά αμάξια και καλά BMW και καλά ότι παίζεται ένα παιχνίδι εκατομμυρίων, έχουν παρασυρθεί από τις μεταγραφές των παικτών, δεν ξέρω τι κτλ. Και ξαφνικά καταλήγουν σπίτι μόνοι. Για φάπες, για γιαούρτια. Ειλικρινά σου μιλάω δηλαδή. Μπακουριά και ξερό ψωμί. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο αποθέσει το καταλαβαίνω. Να πεις ότι παιδιά, δεν θα σας γουστάρω και θα είμαι μόνος και θα είμαι μόνο με την παρέα μου, την παλιά καλή παρέα που έχω χρόνια. Δεν θέλω καινούργια πρόσωπα στην παρέα μου. Σας έχω και χεσμένους. Μέχρι εκεί να φτάσει που λέει ο λόγος. Αλλά αυτό είναι θέση. Αυτό είναι άποψη. Το έχεις διαλέξει. Δεν είναι ότι άγγεσαι και φέρεσαι εκεί και ότι σήμερα κάτι γίνεται στον Κάλαμο και μεθαύριο κάτι γίνεται και στον Κάλαμο. Στον Ζόνιο. Καφετέ και λίγο. Ακούω και διάφορα έτσι ραδιόφωνα τη μόδα. Απόψε μην το χάσετε. Ήρθε ένα καινούριο DJ από το Λονδίνο, ο οποίο φοράει φούστα και είναι την ώρα και κοκκινοσκουφίτσα. Σιγά μωρέ και το καινούριο καημένε. Πρώτη φορά. Άσε μας τώρα κι εσύ. Θα τρέχω στο διάολο τη μάνα τώρα για να δω διάφορους υδρωμένους εκεί να κουνιούνται. Και μετά γιατί λες ότι ήταν πρόβλημα που ξεκίνησες καλά. Ξεκίνησες μόνο όχι, δεν είναι πρόβλημα που ξεκίνησες καλά. Ναι, είναι πρωταγωνίστρια. Όχι, είχε εν δεν ήταν. Δεν ποτέ. Ποτέ. Μάλιστα, μάλιστα, ο δάσκαλός μου, ο Πέλος ο Κατσέλης, όταν με είδε στη τηλεόραση να κάνω το ρόλο Ζενή, γιατί φυσικά ήταν οι ηλικίες που έπρεπε να κάνω Ζενή, μου λέει Μέρι, έλα να δεις τι έπαθα. Λέω τι πάθετε, δάσκαλε, σε είδα να κάνεις την Ζενή. Δεν με είχε δει ποτέ στο θέατρο. Στο θέατρο έκανα πάντα τεντάμες, ρολίστες. Ναι, έκανες άλλα πράγματα. Ποτέ Ζενή, γιατί δεν είμαι γενικά χαριτωμένη. Τι εννοείς δεν είσαι γενικά χαριτωμένη. Και τι θα πει μια γυναίκα. Τι θα πει μια γυναίκα χαριτωμένη. Να κάνει νιανιάδες, άμα δεν το έχεις και κάνεις νιανιά για να σε ξεφτυλίζεσαι. Η Ζενή όμως αυτό είναι. Νιανιά και χαριτωμενιές μόνο η Βουγιουκλάκη μπορεί να κάνει και να μένει ατιμόρυτη. Δηλαδή ξέρεις, είναι ένα θείο ταλέντο κι αυτό. Νομίζω η Βουγιουκλάκη είναι αυτό που λέμε Ζενή χαρισματική. Χαριτωτική. Δεν κάνει νιανιά. Άντε είναι τώρα εσύ είναι. Να είσαι κανονική γυναίκα και να πρέπει να κάνεις τη χαριτωμένη και τη γατιά. Κανονικές γυναίκες είναι και η Ζενή. Αλλά είναι άλλος τύπος γυναίκας. Είναι άλλος τύπος. Υπάρχουν Ζενή στη ζωή. Π
Πάρα πολλές. Εμένα μου σπάνε τα νεύρα οι ενζενίτιδες. Σε μένα. Νομίζω ότι η πιο ηλίθια ηρωίδα είναι η Ιουλιέτα. Είναι ηλίθια. Ναι, τέλος. Την αντιπαθώ φοβερά. Είναι τελείως ηλίθια. Θέλω να παίξει την Ιουλιέτα. Είναι 14 χρονών και θέλει πρώτον να παντρευτεί. Καλά, τότε εκείνη την εποχή παντρευόντουσαν 14 χρονών. Δεύτερον, παθαίνει φοβερή και μονομανή ψύχωση με τον κόμενό της. Εντάξει, κοριτσάκι μου, υπάρχουν και παραδίπλα από το χειρότερο εχθρό. Και τρίτον, και αυτό συνηθιζόταν εκείνη την εποχή και συνηθίζεται και ακόμα σε δύο. Και συνηθίζεται και ακόμα, πες. Εν πάση περιπτώσει με την Ζενή, να, ένα κοινό ας πούμε, σημείο που έχουμε με τη Μέρη. Δεν τα πάμε καθόλου καλά. Διότι θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον ξανθές. Τι είπα. Δεν ήταν και πολύ έξυπνο αυτό που είπες, αλλά δεν πάω. Θέλω να μιλήσουμε για καταθλίψεις. Ναι, πολύ θέλεις. Θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε για καταθλίψεις. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, μια γυναίκα που παθαίνει καταθλίψεις. Πώς το αντιμετωπίζει? Καταρχήν, πρέπει να ντρέπεται που έχει καταθλίψεις? Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε, νομίζω, για τίποτα που πραγματικά αισθανόμαστε και είναι αληθινό. Τι είναι η κατάθλιψη για σένα? Να μην θέλεις τίποτα, να μην σε χρειάζεις τίποτα, αλλά τίποτα. Και το χειρότερο για ένα καλλιτέχνη που έχει κατάθλιψη είναι να μην το γεμίζει πια ούτε η ίδια του η δουλειά, ούτε και η επιτυχία μέσα στη δουλειά του. Να είναι το χειρότερο. Ναι, και για μένα τις καταθλίψεις, επειδή πριν μιλήσαμε για καλλιτεχνικές σε ένα έργο ή τις πρακτικές επιτυχίες, δεν μου τις δημιούργησε ποτέ η δουλειά μου. Μπορώ να σου πω το μόνο στοιχείο τη ζωή μου, που ποτέ δεν με απογοήτευσε, εγώ το απογοήτευσα. Έκλεισα θέατρα γιατί έτσι ήθελα, σηκώθηκα και έφυγα από την Ελλάδα γιατί πάλι έτσι ήθελα. Διάφορες φάσεις. Η προσωπική μου ζωή έκανε κακό στη δουλειά μου. Η δουλειά μου πάντοτε μου δίνει. Και μου δίνει φοβερά. Δηλαδή, παιδί μου, πάρε κι άλλο. Και λέω, εγώ όχι, εδώ δεν θέλω, φεύγω μόνη μου. Είναι γενναιόδωρο το κομμάτι δουλειά για σένα. Πάρα πολύ γενναιόδωρο. Και γενναιόδωρο όχι μόνο έτσι ιδεαλιστικά, αλλά και πρακτικά. Γιατί 10 χρόνια έζησα χωρίς άντρα. Χωρίς καμία άλλη οικονομική πρόσβαση εκτός από τη δουλειά μου. Και μεγάλωσα ένα παιδί, έζησα πάρα πολύ άνετα, ταξίδεψα, είχα τα πάντα. Από δεν μου έλειψε τίποτα. Μόνο από ούτε από τον παπά μας, από τη μαμά μας, αλλά. Ο παπάς μου και η μαμά μου, από τη στιγμή που είπα ότι θα βγω στο θέατρο, μου κλείσαν τα ρολά εντελώς. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι με πολεμήσανε. Γιατί θέλω να φύγω από αυτή τη δουλειά. Θέλω να συνεχίσω την καριέρα μου στο πανεπιστήμιο. Όπου και... οι σχέσεις βελτιώθηκαν πλέον. Όχι, απλώς το έχω παραδεχθεί. Η μητέρα μου και το πατέρα μου δεν ζει πια. Ότι... Α, είχαμε κόντρα γερή, μεγάλη. Πολύ γερή. Πεισματάρα. Κόρη. Πεισματάρα, κόρη. Το ζωδιάκι, κυρία Βιδάλη. Λιοντάρι με καρκίνο. Τι να πω εγώ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον επόμενο προσκεκλημένο μας. Περιμένετε. Εγώ σας το έχω πει. Όταν συζητάνε μαζί τους δύο κορίτσια, πάντα έχει πλάκα και να σας πω και κάτι. Ακούστε, διότι δεν ξέρετε. Μπορεί να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε. Η ζωή είναι ωραία παρόλα αυτά. Πάρα πολύ. Καλοκαίρι έρχεται και επειδή πολλοί φίλοι ετοιμάζονται για τις διακοπές τους και επειδή ξέρω ότι γενικά διαβάζεις, πες δύο-τρία βιβλία που πρέπει να πάρουμε μαζί μας να διαβάσουμε στις διακοπές. Τελευταία διαβάζω ένα μοναδικό βιβλίο και θα σε εκπλήξω με αυτό που. Στην Αγία Γραφή και ψάχνεις και είσαι στην Αγία Γραφή ακόμα. Έχω κολλήσει, ναι. Πριν από ένα χρόνο κάναμε την ίδια συζήτηση. Σε ιδιωτικό επίπεδο. Σε ιδιωτικό, ναι. Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει στην Αμερική αυτό το κίνημα το φοβερό των ξαναγεννημένων χριστιανών. Που το βρίσκω λίγο τρελό. Δηλαδή, ξέρεις, γεννιέσαι μια χαρά. Τι θα πει ξαναγεννήθηκα χριστιανός. Το ψάχνεις, το βρίσκεις, το ξανατοποθετείς. Το... Και ανησυχώ λιγάκι γιατί όλοι αυτοί μου φαίνονται λίγο αρπαγμένοι και σε εκτιμώ και σε αγαπώ. Και ξέρεις, ακούω, τι έχεις να μου πεις. Σου φαίνομαι αρπαγμένος? Όχι, όχι, όχι και όχι. Λοιπόν, τώρα εγώ με την άποψη που είπες. Και αν θέλεις τελείως ανώνυμα, εκπροσωπώντας όλους αυτούς, σου λέω πως δεν είναι καθόλου αρπαγμένοι. Μάλλον έχουν αρπάξει τη ζωή από τα μαλλιά ήδη. Ξέρεις τι, για να μιλήσουμε πολύ ειλικρινά, ναι. Όταν βλέπω αυτό το κανάλι καμιά φορά το θρησκευτικό στην τηλεόραση. Α, λες αυτό το ναι. Λίγο δηλαδή τρελαίνομαι, καταλαβαίνεις. Είναι πολύ δύσκολο, πραγματικά επειδή πρόκειται για μια εμπειρία σε τελείως ατομικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ακούγοντας κάποιον και λέγοντας του κάτι. Να το ερμηνεύσεις με τις πραγματικές του διαστάσεις. Για να το ερμηνεύσεις θα πρέπει να υπάρχει ένας σπόρος μέσα σου που να μπορεί να ανθίσει ανάλογα με αυτό που λέει ο άλλος. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, επειδή μου εμπνέει εμπιστοσύνη, θα κάνω κάτι που σπανίως κάνω, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Mm-hmm. Και θα σου πω ένα και το εξής. Ότι επειδή ζούμε πραγματικά αυτή την περίοδο σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ αβέβαιη και πάρα πολύ χαμένη και πάρα πολύ έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια και τον μπούσουλα. Mm-hmm. Και κάθε καλός και δοκιμασμένος κανόνας, παλιός καλός κανόνας, παλιές καλές αρχές, μας φαίνεται ασφαλής, τον βουτάμε μερικές φορές ως σωσίβιο και κολλάμε σε αυτό. Μπορεί να κολλήσουμε στα χριστιανικά και στα θρησκευτικά, όπως άλλος κολλάει σε μια άλλη τρέλα ή όπως άλλος κολλάει σε ένα άλλο πράγμα. Και αυτό είναι που φοβάμαι λίγο. Δηλαδή τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν λίγο τη θρησκεία σαν δεκανίκη επειδή έχουν χάσει όλα τα υπόλοιπα. Είναι λάθος όμως. Είναι λάθος η τοποθέτηση γιατί είναι θέμα γνώσης.
Όταν ξέρεις για τι πράγμα μιλάς, δεν κολλάς. Απλώς συμπλέεις με αυτό και το μεταχειρίζεις με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσες να μεταχειριστείς κάτι που γνωρίζεις, αυτό που κάνεις, ας πούμε. Τι είναι αυτό που σε συνάρπασε περισσότερο διαβάζοντας ξανά την Αγία Γραφή, που δεν σε είχε συναρπάσει, ας πούμε, στα εφηβικά σου χρόνια ή στα παιδικά όταν τη διαβάζαμε με το ζόρι? Η πραγματική αλήθεια. Αυτό που ζητάμε όλοι μας. Ψάχνουμε να βρούμε την πραγματική αλήθεια. Και την πραγματική αλήθεια δεν μπορείς να τη βρεις συνήθως σε εκφάνσεις νοητικές, τις οποίες εσύ τις τοποθετείς και περιμένεις από αυτό που έχεις τοποθετήσει να σου επιστραφεί με κάποιο αποτέλεσμα. Ποτέ δεν. Βλέπεις ότι τεχνολογικά έχουμε φτάσει σε τέτοια ύψη όπου έχει πλέον ξεβράσει όλο το μυαλό μας. Ό,τι έχουμε εδώ μέσα έχει ξεβράσει. Δηλαδή, πού άλλου θα φτάσουμε? Παντού. Είμαστε ακόμα στο Α, στην αρχή. Καθόλου, είμαστε στο Ω. Αυτό που θα σας ρωτήσω είναι καθαρά ερώτηση θαυμάστριας και θα πρέπει να μου το συγχωρήσετε. Με τις επιτυχίες που έχετε κάνει, ειδικά τις κινηματογραφικές, να θυμηθώ πρόχειρα 2, τον Κατήφορο και δεν ξέρω κι εγώ. Όχι, ο Κατήφορος είναι της Λάσκαρης. Όχι, ναι, όχι, όχι. Πού ήταν αυτό που μαζεύαν υπογραφές να σας διώξουν για τις εσωτερικές του Καπούτρου? Ο Νόμος 4001 και τα Κόκκινα Φανάρια 2. Είσαστε από τις γυναίκες που πάντα ήθελα να ρωτήσω αν ο έρωτας στη ζωή σας έχει συνεπάρει τόσο πολύ που να έχετε συμπεριφερθεί ποτέ κατά αυτόν τον τρόπο που είδαμε σε εκείνα τα έργα. Έπεσες μέσα. Δηλαδή, ξέρεις, πρέπει να το έχεις λίγο αυτό για να το κάνεις. Ναι, ο έρωτας της ζωής μου μου έδωσε όλη την ευαισθησία να φτάσω στο άκρον εκείνο της προσφοράς, διότι το πέσιμο εκείνο στα Κόκκινα Φανάρια βγήκε από μένα. Εκείνο τον Ντορίμι φεύγεις, ας πούμε, ναι, εκεί ναι. Στα πόδια, αγκαλιά, με το αγκαλιά, στην Αρβίλα, δηλαδή κανονικά. Εμένα βασικά υπήρξε το πρότυπό μου. Δηλαδή, θέλω, αυτό θέλω να σας πω. Πολλές γυναίκες αγάπησαν αυτό το ρόλο, γιατί όλες μέσα τους, αυτές που ήταν πολύ ερωτευμένες, τα δώσανε όλα. Τα δίνανε όλα. Μέχρι δηλαδή... ίσα με το χώμα. Ή και χειρότερα, 5 πόντους παρακάτω. Και ξέρετε κάτι, αυτό που λες ότι ο έρωτας της ζωής μου δεν είχα καμία κακή, ας πούμε, προσφορά από τον σύντροφό μου. Απλώς αντιμετώπιση. Σκέφτηκα μη τυχόν και με πρόδινε, μη τυχόν και με άφηνε. Και αυτό το πράγμα μου τίναζε το μυαλό στον αέρα. Σκεφτήκατε δηλαδή ότι αν ποτέ αυτός ο άνθρωπος μου κλείνε την πόρτα στα μούτρα, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να πέσω και να τον παρακαλέσω γονατιστή και κλαίγοντας. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Πέθατε πάνω στη συζήτηση που είχαμε περί νεοφεμινισμών, παλαιοφεμινισμών και διαφόρων τέτοιων καταστάσεων και προσχημάτων που λίγο πολύ μας έχουν κλείσει σε κουτιά. Εγώ δεν τα θέλω αυτά τα κουτιά. Δεν μ' αρέσουν οι αξιοπρέπειες και ειδικά στα ερωτικά και στα ανθρώπινα και στα μάνα. Δεν μ' αρέσουν πολλές αξιοπρέπειες. Τις φοβάμαι. Με ανατριχιάζουν. Νομίζω ότι με μεγαλώνουν Αγγλίδες γουβερνάντες. Και είναι αλήθεια, σας λέω. Δεν ξέρεις. Και τα πολύ αξιοπρεπή πράγματα πάντα με έκαναν λίγο καχύποπτη. Όχι τα σωστά και ψαγμένα. Ξέρεις τι εννοώ, Μέρη. Δηλαδή, τα πολύ. Ότι ξέρεις, σε μια σχέση πρέπει να υπάρχει ισότητα και αλληλοσεβασμός. Πού το είδες? Ισότητα, αλλά στο πάτωμα. Ισότητα είναι στο πάτωμα. Να είμαστε ίσοι στο μοσαϊκό. Ναι, αυτό ναι. Να το καταλάβω. Όχι. Συμφωνώ. Αλλά εξαρτάται τι εννοείται με αυτό. Ισότητα τι. Δηλαδή έχεις πονέσει πολύ για αγάπη. Βεβαίως. Βεβαίως έχω πονέσει. Σε έχουν αφήσει. Και με έχουν αφήσει. Τι πονάει πιο πολύ? Να σε αφήνουνε. Να σε παρατάνε. Ακριβώς. Αυτό πονάει πιο πολύ. Γιατί είναι εγωισμός μες στη μέση. Όχι γιατί σου λείπει ο άλλος τόσο πολύ ή συμβαίνει κάτι τρελό. Θα έλεγα ναι, αλλά είναι και η άγνοια παράλληλα. Η άγνοια σε τι? Η άγνοια γιατί ο έρωτας είναι αυτόνομος και τον υπηρετούμε εμείς, πλην όμως μπορούμε και να τον ελέγξουμε, αν θέλουμε. Αν μάθουμε να τον ελέγχουμε τον έρωτα, τότε η προσφορά και από τα δύο μέλη, και από τον άντρα και από τη γυναίκα, τότε γίνεται ισότιμη. Να, αυτό δεν θέλω, αυτό φοβάμαι. Αλλά ελεγχόμενα. Κανείς να μου το πει πώς ελέγχεται. Ναι, σε παρακαλώ, δηλαδή αν ξέρεις πώς ελέγχεται, να το είμαστε τρεις γυναίκες που περιμένουμε. Θέλουμε πολύ να μάθουμε. Περιμένουμε έστω μια συμβουλή. Να σου πω μια τελευταία κακία που διάβασα για σένα. Ναι, για πες μου. Ότι. Ευχαρίστω. Να σου πω, μισό λεπτό να τη θυμηθώ ακριβώς, να μην την προδώσω κιόλας. Γιατί άμα προδίδεις μια κακία, είναι σαν να προδίδεις έναν έρωτα, έτσι δεν είναι? Τι, ότι είσαι φλόρος, λέει, γιατί πήγες έξω και τραγούδισες τον Τίρι Τίρι. Α, καλά, αυτή η υπόθεση του Μάξ, λες, έτσι. Ναι. Κοίταξε να δεις, εκεί αναφέρθηκαν πολλοί επώνυμοι. Πιστεύω ότι ήταν δηλαδή μια παρέλαση από επώνυμα άτομα, πολύ πιο επώνυμα από μένα. Δηλαδή είχαν βάλει στο καλάθι το Λαλιώτη, το Λαζόπουλο, πολιτικούς, κορυφαίους. Δεν νομίζω ότι ο τίτλος Φλόρος ήταν και μόνο η αφορμή.
Γιατί αμφιβάλλω αυτοί που γράφαν, τα παιδιά που γράφαν, αν ξέρουν τι σημαίνει φλόρος. Εγώ είμαι, προέρχομαι από κάποιες γειτονιές και κάποιες δεκαετίες που ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει και ποια ήταν η έννοια. Αλλά και το να γράφεις το Max και να λες, το να γράφεις το Max και να λες τώρα ότι να γράφεις αυτό, είναι στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάει για σκηνή. Αυτό έχω να απαντήσω εγώ. Τι σημαίνει φλόρος στη γειτονιά σου, στον δρόμο σου? Ναι, ο φλόρος ήταν το... Πώς να πει κανείς, όχι η αντίστοιχη έννοια του σπασίκλα που ήταν στο σχολείο. Δηλαδή το παιδί της γειτονιάς, ας πούμε, το οποίο δεν ήταν, ξέρω εγώ, το ψημένο παιδί, ας πούμε, που έχει μεγαλώσει στη γειτονιά με τις λαϊκές καταβολές κτλ. Ήταν συνήθως παιδιά εύπορων οικογενειών. Εγώ δηλαδή είμαι τώρα, ο παππούς μου ήταν ο Ποροπόλης, ας πούμε, κοινός Μανάβης, και είμαι πολύ περήφανος για τον παππού μου, ας πούμε, και προέρχομαι από μια γειτονιά. Όταν δηλαδή οι κολλητοί μου το διαβάσαν αυτό, είπαν, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή παίρνουμε αχταρμά όποιον βρούμε και τον εβάζουμε μέσα στην κατηγορία. Αν και δεν είναι έτσι όπως το παρουσίασαν, δηλαδή μάλλον διαφήμιση ήταν και τους ευχαριστώ τους ανθρώπους, δηλαδή δεν είναι τίποτα. Και οι κρίσεις που έκανε ήταν μάχη χιουμοριστικές, ήταν ευχάριστο λέει, το πράγμα, δεν ήταν δυσάρεστο. Νομίζω, ναι, συμφωνώ. Αλλά την εποχή εκείνη ήταν πολύ, δηλαδή σε πιτσιρικίστικο επίπεδο. Όταν ήμασταν πολύ πιτσιρικοί, ας πούμε, λέγανε αυτός είναι φλόρος, δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, μάγκας. Είναι το αντίθετο του μάγκας. Καταλάβες. Τώρα, αν κάποιοι έχουν βγει και κάνουν τέτοιου διαχωρισμού το 1994 από τέτοια περιοδικά, σου είπα, εγώ απαντάω. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Θέλω να μου πεις, αν πιστεύεις, είσαι ηθοποιός, αν πιστεύεις ότι γενικά η δημιουργικότητα και η τάση του να είσαι καλλιτέχνης μπορεί να εκφραστεί σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, εκτός από το ταλέντο σου στο θέατρο, σου βγαίνει κι αλλού η δημιουργικότητα. Τραγουδάς ή ζωγραφίζεις ή γράφεις? Να σου πω, τραγουδάω από πάρα πολύ μικρή, παίρνοντας μία λάκ στο χέρι και βλέποντας τον καθρέφτη. Ναι, νομίζω πως όλοι το έχουμε κάνει. Κούκλα μου, πώς μ' αρέσει αυτό, δηλαδή ξέρεις. Μ' αρέσει πολύ. Με τη λάκ. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, με τη λάκ. Ξεκάστηκες και ποτέ μετά. Είναι στο πάθος. Εγώ μπορεί και να το είχα κάνει, δεν ξέρω. Ναι, μια φορά μου είχε φύγει η αλήθεια. Λοιπόν, ναι, τραγουδάω, ξέρεις, σε τέτοιο στυλ βέβαια. Νομίζω ότι είμαι και σε μία σάλα και με βλέπει ο κόσμος μπροστά και με δοξάζει. Πολύ παιδικά αυτά, αλλά πολύ αυθόρμητα. Νομίζω όμως ότι είναι τάσεις δημιουργίας καλλιτεχνικής όλα αυτά, καθώς και το να γράφει κανείς, αυτά που σκέφτεται ειδικά. Γράφεις καθόλου? Γράφω αυτά που δεν μπορώ να πω, που δεν μπορώ να πω στους ανθρώπους. Στους δικούς μου ανθρώπους βέβαια, γιατί δεν θα βγω έξω να τα φωνάξω όλα αυτά. Γιατί και αν τα φωνάξω πάλι θα με καρπαζώσουν εδώ πέρα, όπως έλεγε και πριν ο κύριος Μπίγαλης. Είστε της σχολής Μπίγαλη δηλαδή? Είμαι της σχολής Μπίγαλης και ίσως κάνε τον Κινέζο παραπάνω, στην Ελλάδα, γιατί μπορεί παραπάνω να εκτεθείς. Όχι, εγώ δεν κάνω τον Κινέζο, αλλά δυστυχώς το να μην κάνεις τον Κινέζο σε βγάζει ως ψώνιο. Η ψωνάρα τώρα, κοίτα να δεις το κερατά. Και εγώ λέω, η μύτη μου είναι πάνω εκ του φυσικού μου, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, ναι. Το κρυάρι εγώ... είναι έτσι, δεν προβάλλεται. Το κρυάρι είναι προβεβλημένο από η φύση τέτοια. Ναι, όχι, εγώ... Οπότε δεν περνάει σαν ψώνιο αυτό, αν θέλεις. Αν είσαι δηλαδή συγκροτημένη μέσα σου, περνάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το θάρρος. Όχι, περνάει σαν ψώνιο εδώ σε μένα. Ναι, περνάει, πίστεψε με, δηλαδή και από τους φίλους μου. Α, από τους φίλους. Όχι, περνάει σαν ψώνιο από τους αναγνώστες, από τους δημοσιογράφους, από όλο τον κόσμο. Δηλαδή και λυπάμαι πολύ που το βλέπουν έτσι, γιατί φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά στην κρίση. Γιατί όταν μιλάς με χιούμορ και άλλος δεν το λαμβάνει το χιούμορ, κάτι υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι κάποιοι. Υπάρχει ένα βιβλίο, το έκανε μεγάλη επιτυχία έξω, το He Said, She Said, και είναι η ερωτική ιστορία δύο ανθρώπων, ως άντρα και μια γυναίκα, θα το διευκρινίζουμε αυτό γιατί συμβαίνει. Και, ναι. Έχει και παραλλαγές. Η ερωτική ιστορία ενός άντρα και μιας γυναίκας που διηγείται ακριβώς την ιστορία τους από τις δύο διαφορετικές πλευρές του άντρα και της γυναίκας. Και ήταν εδώ ο Απόστολος Γκλέτσος. Δεν είδε το πρόγραμμα. Η ερώτηση ήταν, δεν τα έχεις ακόμα με τη Βερόνικα Αργέντζη, Κατηνιά. Τέλος. Και όχι, Κατηνιά. Και εκείνος απάντησε ότι αυτά, πολύ καλοί φίλοι, περάσαμε πολύ καλά μαζί. Και θέλω τη δική σου άποψη. Ως προς τι, στο αν περάσαμε καλά ή όχι? Όχι, παίζουμε το γυναικείο. Είναι ωραίο που τελειώνει κάτι, δεν είναι ωραίο ποτέ. Κοίταξε να δεις, όλα τα ωραία τελειώνουν. Αυτό ουδέν σχόλιο στο σχόλιο. Νιώθω πολύ καλά, δεν έχω να πω δηλαδή τίποτα για τον Απόστολο, προς Θεού. Εκτός ότι μου ζητάει να βγούμε συνέχεια, εσείς τι λέτε? Μην πας. Εγώ λέω να βγεις, γιατί είναι καλό παιδί. Παιδιά, θα σας πω, αρχή άντρας, γυναίκα. Αρχή νούμερο ένα, ποτέ με πρώην. Δηλαδή να είσαι φίλη του αδελφή του μαμά του για όλη τη ζωή, κολλητή τα πάντα. Το μαμά του μου πάει πολύ καλά. Μπορεί να θέλει να επανασυνδεθεί, γιατί να μην δώσει μια ευκαιρία. Big mistake, τον αγαπώ τον Απόστολο, αλλά μην το σκέφτεσαι. Ναι, επειδή τον αγαπάνε πολλές γυναίκες και εγώ να ξέρω τι είναι. Εγώ λέω να ακολουθήσω τη δική σου συμβουλή.
Συγγνώμη, δεν θα συμφωνήσω σήμερα μαζί σου. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Να σου πω, ξέρεις τι λέει μια παλιά. Απόστολε Power. Power, προχώρα. Ξέρεις τι λέει μια παλιά παροιμία. Δεν έχει νόημα. Η ζωή είναι αρκετά μικρή. Τι να κάνουμε τα ίδια λάθη. Πάμε για το επόμενο. Έχεις δίκιο. Πάμε για τα επόμενα λάθη. Κάτσε, με βιάζεσαι. Δεν είναι λάθος. Δεν είπε η κοπέλα ότι ήταν λάθος. Μια χαρά πέρασε. Είπε απλώς ότι τελείωσε. Έτσι, εγώ δεν είπα τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Υπέθεσε σε πασιτώσει ότι δεν έχει τίποτα να δίνει το Απόστολο. Άρα γιατί ήταν λάθος. Τίποτα δεν έχω. Άρα δεν ήταν λάθος. Είναι δυνατόν να έχουμε τους ανθρώπους κάτι. Μα είναι δυνατόν ένα ζευγάρι, ένα άνθρωπο που λέγεται Απόστολο. Και ο Χριστός συγχώρησε την Αγία Βερονίκη. Ένα άνθρωπο που λέγεται Απόστολο και μια γυναίκα που λέγεται Βερονίκη. Γιατί μέλλον θα έχουν αυτοί οι δύο. Γιατί, παιδιά. Εγώ στα Αγία. Αυτά τα λέει η Λούτα που είναι και ψάρι κι αυτή. Τι κάνει, σε ποια φάση τη ζωή σου είσαι τώρα, είσαι στα άλλα κόλπα. Είμαι στα άλλα κόλπα. Τι τρελή φιγούρα που έφτιαξες, τι τρελό, εσύ το έφτιαξες αυτό. Όχι, το έφτιαξαν αυτοί που φτιάχνουν την εκπομπή, αλλά έβαλα και εγώ τις δικές μου πινελιές, ακολουθώντας τις οδηγίες των σχεδιαστών κατά κάποιο τρόπο. Μα δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω, σε αυτή την εκπομπή κάνεις ένα ρόλο και ο ρόλος είναι εμφανής, κάνεις μια γλάστρα. Γλάστρα. Όχι ακριβώς γλάστρα, είναι πολλά πράγματα μαζί, είναι και γλάστρα. Δηλαδή είμαι κατά κάποιο τρόπο ένα κακέκτυπο της Jessica Rabbit. Είμαι ένα καρτούν ουσιαστικά. Έχω αυτή την κόκκινη περούκα, το κόκκινο φουστάνι, το ίδιο, τα μοβ γάντια της Jessica Rabbit. Είμαι η αιώνια γυναίκα, αλλά από την κωμική της πλευρά. Καρικατούρα. Ναι, μια καρικατούρα. Συγχρόνως βέβαια είμαι και γλάστρα, γιατί βρίσκομαι, υποτίθεται ότι συνοδεύω κάποιον που κάνει ένα σοου. Και έχω τις αντιδράσεις της γλάστρας. Δεν είναι όμως γλάστρα. Καλό, δεν είναι δόκιμος όρος αυτός, γιατί εγώ θα με επιτρέψετε, επειδή προέρχομαι από το χώρο του τραγουδιού, να πω το εξής, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Γλάστρες θεωρούντο οι κοπέλες οι οποίες στα λεγόμενα τα σκυλάδικα τραγουδούσαν πίσω από κάποιο τραγουδιστή ή έβγαιναν κάποια στιγμή με κλειστά μικρόφωνα. Δηλαδή τραγουδούσαν μεν, αλλά επειδή δεν είχαν μόνο προσόντα εμφανισιακά, αν θέλεις, και δεν είχαν τα τραγουδιστικά τους, ήταν γενικώς έτσι λίγο με ταχύτητα στηρίξει ως το πράγμα, τα είχαν κλειστά τα μικρόφωνα. Γι' αυτό είναι λοιπόν, άλλα κόλπα, γιατί εδώ έχουμε μια γλάστρα που μιλάει. Εδώ όμως έχουν καταντήσει όποιες κοπέλες μοιραία συνοδεύουν, ξέρω εγώ, ή χειροκροτάνε σε κάποια, ξέρω εγώ, αυτά τα τηλεοπτικά όλα, τα τσάω και τα 3-2-1 κτλ. Τι είναι γλάστρες. Νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν ξέρω, ίσως πρέπει να βρουν κάτι άλλο. Γιατί η γλάστρα συγκεκριμένα σημαίνει αυτό. Σημαίνει αυτή η οποία έχει κλειστό το μικρόφωνο και η οποία κάνει χοροδία, ας πούμε. Και τι μου λες τώρα, ότι μπορεί να θυμώσουν οι κανονικές γλάστρες και όχι, να τα βάλουν με τις μαϊμού γλάστρες. Όχι, αλλά έχουμε αρχίσει αναφανδόν και λέμε όλες τις κοπέλες που εν πάση περιπτώσει συνοδεύουν λίγο κάποια πράγματα και είναι λιγάκι άδικο. Αυτό το. Η γλάστρα είναι τίτλο τιμή. Έχει πέσει μια γλαστριτέα, ας πούμε, στο τέλο. Και δεν είναι πια. Δηλαδή... Συμφωνώ και επαυξάνω και γι' αυτό θα προσπαθήσω. Το υπόσχομαι στον Κώστα Διευθυντή να δικαιώσω την γλάστρα. Γιατί και αυτές παίζουν και πολλές έχουν ξεκινήσει. Πολλές σημαντικές παρουσίες στο χώρο, σε όλους τους χώρους μουσικοθεατρικούς έχουν ξεκινήσει από γλάστρες. Που σημαίνει ότι μια γλάστρα δεν είναι πια. Γιατί είναι, δηλαδή, με ενοχλεί για λογαριασμό των γλαστρών αυτή η όλη ιστορία. Ιδανικός άντρας για σένα. Ο άντρας που έχει καρδιά. Αυτό όλο. Αυτό. Μόνο. Μόνο. Δηλαδή τι να πω, αυτός που είναι ωραίος ή αυτός που έχει μυαλό. Ξέρω εγώ, τα βρίσκω και τα δύο επικίνδυνα. Μας πει το μυαλό επικίνδυνο. Πάρα δεν είναι ωραίο ένας άντρας να έχει μυαλό. Ωραίο είναι, αλλά δεν είναι και το παν. Το παν είναι η καρδιά. Ναι, το παν, ναι. Το παν είναι λαϊκό. Για μένα. Λοιπόν, εσύ, τέλειος άντρας. Γέλαγε από προηγουμένως γέλαγε. Και αν είσαι και λίγο δύσκολη και αν έχεις και υψηλές προδιαγραφές. Είναι okay. Όχι, δεν με νοιάζει να είναι κούκλος, δεν με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά. Τώρα για την καρδιά δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζω πως όλοι οι άνθρωποι έχουμε καρδιά και έτσι ευαισθησίες και αυτά. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά πιστέψτε με ότι θα ήθελα μόνο να είναι άντρας. Δηλαδή, είμαι πολύ λυπημένη που δεν υπάρχουν πολλοί άντρες. Λίγο το έχεις αυτό. Δεν το πολύ σημαίνει δηλαδή το άντρες για να καταλάβεις. Κοίτα να δεις τον πήγαλη που αρπάχτηκε μα τώρα. Όχι, όχι. Πίστεψέ με ότι αν είναι σαν και σένα. Εντάξει. Παπάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί αλλά παπά. Εγώ δεν θα μιλήσω. Να είναι άντρες, δηλαδή να μην ψάχνεις. Τώρα αυτός είναι ή δεν είναι. Αυτό είναι το πρώτο παράπονο. Ας πούμε με την έννοια αν είναι άντρας ή γκέι ή τέτοια πράγματα με αυτή την έννοια. Ξέρω εγώ. Ναι. Έχεις τόσο πρόβλημα, υπάρχει τέτοιος ποσοστιαίος. Είναι επειδή δεν πας στα μπαράκια. Γι' αυτό. Έχει χάσει τεύχη. Έχασε τεύχη του περιοδικού μας. Όχι, περίμενε. Εγώ εκεί που ζω και τα λοιπά, ναι, υπάρχει. Είναι επειδή δεν πας στα μπαράκια. Και επίσης είναι και αυτές οι καλονές που υπάρχουν, σαν τη Ρίκα, 2 μέτρα, ας πούμε. Όλα αυτά τα ωραία μοντέλα με τα ξανθά μαλλιά και αυτά που
Τα παίρνουν όλα, δηλαδή δεν μένει τίποτα για μας. Το μόνο που έχω να σου δηλώσει, να γίνεις Εβίτα Περόν, αγάπη μου, να τη στείλεις όλες εξορία στην Ουρουγουάη. Αυτή έκανε το καλύτερο. Όλες τις εχθρές της και αυτές που δεν τις συμπαθούσαν όταν ήταν μικρή και ανερχόμενη καλλιτέχνη, μόλις πήρε τα ενία στα χέρια, τις έβαλε σε ένα τρένο σούμπιτες και τις έστειλε εξορία. Πολύ καλή εξήγηση. Εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν ψάχνεις τα κατάλληλα μέρη. Λες που να πάω. Άμα όπου πάω, όπου μη θα πάω. Κοίταξε να δεις, ο χώρος ενδεχομένως να σε έχει απογοητεύσει, γιατί υπάρχουν κάποιες προσωστιές, ας πούμε, καταστάσεις. Χώρο δεν βρίσκεται. Μπράβο, μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Πού αλλού, κάτσε. Οι ωραίοι άντρε ήταν και οι παλιοί άντρε. Και όλα φύγει αυτή η ώρα. Ο άντρα του 60, ε. Ναι, εκεί θα ήθελα να ζήσω, να σα τορκίζομαι. Δηλαδή. Και κλάμα και στην ελληνική ταινία και εσύ. Ναι, αλλά ο άντρα του 60, άμα βγει με συγχωρεί το μεν και φωτογραφίζει γυμνή, θα σε πιάσει από το μαλλί. Θα σε κλείσει μέσα στο σπίτι ένα μήνα. Μα δεν θα φωτογραφηθώ γυμνή στο μεν. Έτσι, ένα τέτοιο άντρα. Όχι, συγγνώμη. Μπράβο, εντάξει, ωραία. Ναι, ο άντρα, όπω λέει και η Μαλβίνα Κάραλη, να έχει λίγο αυτό. Να έχει λίγο αυτό. Ξέρεις, είναι κάπως, παιδί μου, άντρας. Έλα, Βερόνικα, τώρα, τι μας λες τώρα. Είμαστε λίγο τρελαμένοι. Είναι καινούργια δήλωση αυτή, ότι κάποια βίδα λέει πρέπει να σου έχει λασκάρει για να ακολουθήσει. Εγώ το είπα. Δεν το πιστεύω αυτό, καθόλου. Εγώ πραγματοποιώ πραγματικά παιδικό μου όνειρο, γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έλεγα θα γίνω ηθοποιός και έγινα. Μάλιστα, θα πω και ένα περιστατικό. Στη Δευτέρα Δημοτικού, μια δασκάλα μας είχε βάλει τι θα γίνω άμα μεγαλώσω. Και πριν το γράψετε, λέει, θα πείτε ένας-ένας τι θα γίνει. Φτάνει η σειρά μου και λέω, εγώ θα γίνω ηθοποιός. Λέει, ηθοποιός, που είναι όλοι οι αλήτες, οι αγράμματοι, το ένα το άλλο, να τα κλάματα εγώ. Και λέω, τι να γράψω. Θα γίνει αεροπόρος. Αρχίζω και εγώ και γράφω κλαίγοντας. Την άλλη μέρα πάει η μαμά μου, τη ρίχνει ένα πρίσιμο. Μπράβο, μαμά Μπιμπίλα. Μπράβο. Τη συναντάω λοιπόν αυτή τη δασκάλα όταν μεγάλωσα και τη το λέω, είδατε, μου λέει, ναι, και τώρα σε θαυμάζω. Πες μου ένα γεγονός της ζωής σου που ξεπέρασες και πιστεύεις ότι το έχεις ξεπεράσει καλά και το άφησες πίσω σου καλά. Κοίταξε να δεις, καταρχήν το πιο σημαντικό. Δεν είναι εύκολο να ζεις, ας πούμε, χωρίς πατέρα από πολύ μικρή. Δύσκολο, να μην έχεις γνωρίσει τον πατέρα σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και βεβαίως να έχεις και μια μητέρα η οποία δουλεύει και δεν τη βλέπεις και ποτέ. Και να είσαι αναγκασμένη να έχεις μια γιαγιά η οποία λατρεύεις βέβαια ως μητέρα. Και να περνάς όλο αυτό το πράγμα. Και Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τον γνώριζες τον πατέρα σου κάποια στιγμή? Ναι, στα 15 μου. Στα 15 σου. Ήταν αργά για να αποκατασταθεί? Ήταν αργά γιατί αυτός αργότερα πέθανε. Όχι αργότερα, σε 6 μήνες. Δηλαδή, εντάξει, πολύ προσωπικό γεγονός, αλλά πολύ σημαντικό για μένα. Και το ότι το γνώρισα στα 15 μου και πέθανε 15 και 6 μήνες, ήταν ακόμη πιο σημαντικό για μένα. Γιατί λέω, κοίτα, η τύχη και η ζωή πώς τα φέρνει σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Δηλαδή, τίποτα δεν μένει απλήρωτο. Είναι νόμος της φύσης αυτό. Ό,τι κάνεις θα πάρεις κάποια στιγμή. Μπαμπάς, πότε θα γίνει? Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι. Είσαι μπαμπάς. Πόσο είναι το παιδί σου? Τι έγινε? Πες το, δεν είναι μυστικό. Παιδιά, η κόρη μου είναι 18. Χάλια! Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, όχι χάλια, ο πιο ευτυχισμένος που γίνεται. Χορεύεις και πάρα πολύ ωραία. Ναι, θα έλεγα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Παρόλα τα κιλά μου. Και είσαι και φοβερή χορευταρού. Ναι, γιατί όχι. Και να σας πω τι έχει η Τζέση Παπουτσή. Η Τζέση Παπουτσή κάνει φοβερές λεζάντες σε τσιφτεντέλια. Πάντε καλέ! Τι ντροπή! Φωτιά να σε κάψει. Τι φωτιά. Έχω τόσα δίκιο. Χρόνια, γιατί δεν θα πω έτσι επίτηδες για να τους ταράξω. Όλους πολλά χρόνια. Έχω δίκιο. Μια φορά στη ζωή μου το έκανα. Στα τόσο χρονών που. Τέλος πάντων. Τόσο χρονών που είμαι και το βάλαν όλες τις εφημερίδες. Όχι, κοριτσάκι μου. Δεν είπα εγώ ότι χορεύεις τη φτετέλεια, διότι δεν ήρθες εδώ για να σε εκθέσω. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Εξετέθεις μόνη σου. Γιατί? Εγώ σου λέω ότι κάνεις πολύ καλές λεζάντες, τσιφτετέλια και χασάπικα. Α, εντάξει. Δηλαδή, ήρθες εσύ στο κέφι. Αρχίζεις, τα είναι ένα γιάβρουμ. Είναι η παπουτσή από κάτω και φωνάζει. Βαγγελίστρα μου! Παναγία μου! Παναγία μου! Θεέ μου συγχωρεστέ! Θεέ μου Παναγίτσα μου, τι έχουμε εδώ σήμερα! Αχ, την ευπίδα! Αδιάφορο τώρα, άντρες. Αυτά δε όλα στην επίδευρο που είναι και ιερός χώρος. Πολύ. Είναι μετά να μην απαγορεύουν τους Αμερικάνους να μπαίνουν με τα τακούνια. Όχι, βρε παιδί, με αυτό γινότανε μετά την παράσταση σε αυτά, πώς δε. Ναι, ναι, δεν επίδευρο ιερότατος. Ναι, Τζέση, είσαι πολύ λογού. Εδώ είναι το talk show. Καλά, σημαίνει. Οπότε είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Να ρουφιχτώ, λέει και λίγο, να φάρω. Έτσι, ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και σε λίγο, πώς λέγανε τις παλιές εκπομπές, ένας άντρας μεταξύ μας. Όχι αυτό! Απαθέστατη! Ανεγάσια τύπος! Είναι απαθέστατη! Δεν μας άρεσε! Α, όχι, εντάξει, ωραία. Μαϊμουδιά για την εκπομπή. Ναι, δεν ήταν για την εκπομπή, αυτό το κάνουμε γενικά, έτσι, έχουμε μία... Σε κρίση, λες και σε Μαδαγασκάρι. Αλλάξτε τώρα. Είναι πολύ ωραία, κάτσε από εδώ. Αλλά δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Έτσι κάθεται. Με βάλατε πρώτη για να κάτσετε στο στέρα. Εγώ άρχισα πρώτος αγενέστατα.
Όχι, τέλος πάντων. Εγώ έτσι θα είμαι, δεν είμαι. Με πιάνει να το αλλάξω θέση, δεν θα κρύβομαι τόσο δρόμο. Είδα στον Ταύρο και χάθηκα, εδώ θα κάνω. Τώρα φέρομαι να τον ξαναβάλω από εδώ, λέγεται. Τι τούτο το πράγμα. Το παιδί. Το παιδί από το πάτο. Παιδί. Παιδί μου, τόση ώρα λέγαμε για τα παιδιά. Ευτυχώς βρήκα και κάποιον πιο χοντρό από μένα. Όχι, αλήθεια, μήπως πρέπει να κάτσει από εδώ. Ας βλέπω καλύτερα τους συναδέλφους. Μα είναι δυνατόν. Τα νεύρα μου δεν μπορώ. Μπροστά να βλέπω. Δεν με αφήνει να κάνω τη συστάση. Ναι, συγγνώμη. Αυτό είναι ο γορίλας μας Μαρίτσα και το παιδί του αβάπτιστον. Είναι νομίζω πως πρέπει να γίνω. Κι αυτού είναι αβάπτιστον. Έχει βαφτίσει πολλά. Όχι, αλλά πρόκειται. Πρόκειται. Πρόκειται να βαφτίσει ένα παιδί. Δεν θέλω να βγάλω είδηση. Λυπηθείτε με. Μην με κάνετε να βγάλω είδηση. Σα παρακαλώ. Τι έγινε, περιμένει παιδί και θα στο βαφτίσει η Τζέση. Όχι. Όλο διαβάζω τώρα τελευταία για σένα. Περιμένεις παιδί, θα παντρευτείς, θα κάνεις, είσαι ερωτευμένη, κάνεις, δείχνεις. Όχι, δεν είπε ότι θα παντρευτεί. Είπε ότι έχει έτοιμο τον νηφικό. Τι είχες γράψει εκεί. Εγώ δεν έγραψα τίποτα. Άλλα λέω, άλλα γράφω. Άλλα λέω, άλλα κάνω, άλλα γράφω, άλλο είμαι, άλλο παίζω. Αλλού βρίσκομαι και άλλο σκέφτομαι. Αλλά γενικά καλά. Γενικά πολύ καλά. Υπέρ ή κατά του γάμου. Υπέρ. Κι εγώ. Do it, τότε κάνε το Βεμπέκα, όχι μιλάτε κι εγώ, κάνετε τη γλύκα, μην ψάχνει. Υπέρ, υπέρ. Δώστε ένα τηλέφωνο για προτάσεις γάμου, ρε. Ναι, υπέρ. Μην μιλάς εκτός φαλούς εσύ. Δώστε ένα τηλέφωνο για προτάσεις γάμου. Όχι, όχι, η Λουκία και εγώ, παρόλο που δεν γνωριζόμαστε καλά, είμαστε υπέρ των θεσμών, των κοινωνικών, σημαντικών και στυλοβατών της κοινωνίας. Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ονειρεύομαι επιτέλους μια κοινωνία που τα πράγματα θα έχουν τη σωστή του διάσταση. Δηλαδή οι θεσμοί θα είναι όντως πραγματικοί και ουσιαστικοί και όχι σημαντικοί. Να σου πω κάτι. Αυτό το γάμο συμβόλαιο που έχει αρχίσει και συζητιέται πάρα πολύ, ότι να καταργηθεί αυτό το μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος και να γίνονται συμβόλαια που ανανεώνονται κάθε 5, 7, 8 χρόνια, πώς σας φαίνεται, ψυχρό λιγάκι. Ο Χριστός και η Παναγία. Και αν είναι να μας χωρίσει ο θάνατος, υπάρχει και η στριχνίνη που δεν τη βρίσκει ο ιατροδικαστής. Είναι κακιά στα αλήθεια! Είναι κακιά στα αλήθεια! Καταλάβατε τώρα γιατί είπα ότι... Αυτή η σχέση αγάπης και μίσου. Αμάν! Αλλιώς όχι, να μας χωρίσει ο θάνατος. Ούτε καν αυτός. Και στις άλλες ζωές μαζί. Γιατί όχι. Α, είναι γυναίκα δηλητήριο κανονικά. Παναγία. Πείτε μου κι άλλα, κυρία Μπέργη και την κυρία Παπαδάκη. Ή μπορεί να μου πει και η Τζέση που μοιράζω το δύο καμαρίνι. Το οποίο ρίχνει παρόλο. Να την φωτίσουμε και από τις δύο μεριές. Εντάξει. Η κυρία Παπουτσή μπορεί να την φωτίσει από την πλευρά της συγκατοίκου και καταλαβαίνει τι άπλυτα πρέπει να βγουν στη φόρα. Και εγώ να φωτίσω λίγο αυτό που φαίνεται στην κάμερα, στο παρασκήνιο. Αυτό που δεν φαίνεται από τον ιατροδικαστή, να μας πει μετά. Ναι. να σου πω. Θα έλεγα ότι το μάτι της γυαλίζει όταν παίζει σκηνές, ας πούμε, όπου είναι πολύ σκληρή και δολοπλόκα κτλ. Εσύ ξέρεις καλά, βλέπεις βλέπω. Στα μάτια του αλουνού αν αυτό μπορεί να το παίξει, δηλαδή το καταλαβαίνει, ξεκινάει από μέσα του από κάπου ή όχι. Λοιπόν, εκείνη πάλι είναι τόσο πολύ καλή ηθοποιός που μακάρι να είναι ή είναι δολοπλόκα από μόνη της και βγάζει πράγματα του χαρακτήρα της, δεν ξέρω. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα μισά-μισά. Με ενδιαφέρει περίπτωση της Λουκίας Παπαδάκη, θα σου πω. Σαν ψυχιατρικό φαινόμενο, για το δεν μιλάω. Λοιπόν, δεν ξαπλώνεις καλύτερα έτσι. Το καναπέ. Όχι, για νηστέρ, διαφέρει. Γιατί θα έρθει ο Δαβαράκης και θα μας ζητάει copyright. Μην την ξαπλώσουμε ανάποδα τη γυναίκα. Βάλια καναπέ. Ποιο είναι ο Δαβαράκης? Που κάνει την εκπομπή το Ντιβάνι, που ξαπλώνουμε εκεί πέρα. Εμείς κάνουμε το σουβλάκι. Αρχίζω με το καμαρίνι σας. Διάβασα σε μια εφημερίδα ότι έχετε το πιο καλόγουστο καμαρίνι τη φετινή θεατρική σεζόν. Εγγράφει κιόλας. Εγγράφει. Και θέλω εκεί να μου περιγράψεις αυτό το καμαρίνι. Τι του φέρατε μέσα, τι το κάνατε, το σπίτι της BB Bo, τι το κάνατε. Η Τζέση νομίζω έχει φέρει όλο το τοπρικό. Όχι, διότι δεν χωράει σε 10 σπίτια. Ακριβώς. Λέω εγώ ένα τώρα. Μικρό μέρος. Ένα μικρό μέρος του οικογενειακού πλούτου και των μεγαλείων, ξέρεις, της Βενετίας. Του πάπου προς πάπου. Έχει, ναι, έχει. Τι έχει, μια παράδοση. Τι έφερε. Τα πάντα. Το όχι, αγάπη μου, τέτοια πράγματα. Δεν έχει δηλαδή κοπανέλη και κεντητά. Πώς θα φτιάξει. Έχει και κοπανέλη. Έχει. Έχουμε αποξηραμένα λουλούδια, έχουμε κολλάζ φωτογραφιών σε όλους τους τείχους, έχουμε κυροπήγια, κουλουράκια, τσουρέκια, χιλιάδες κουτάκια που έχουν από πινέζες μέχρι 5.000 μέσα για κάθε ενδεχόμενο. Αυτό είναι το σπίτι του Χάνσελ. Καραμέλες ραντεβού. Έχετε καραμέλες ραντεβού. Καραμέλες ραντεβού. Λέγονται ραντεβού, τις ανακάλυψε η Τζέση και τις έφερε και μου θύμισε δεν ξέρω και εγώ τι.
Τώρα δεν λέω, ξέρει. Και τι θα σου θυμίσει, κάνα ραντεβού θα σου θυμίσει. Όχι, καλέ. Είναι να πει τα παιδικά μα χρόνια. Είναι τα παιδικά μα χρόνια. Είναι μία, έτσι, έχουν μια ιστορία αυτέ οι καραμέλε που είναι κάτι τόσα πράγματα που έχουν διαφορετικό χρώματα και την ίδια γεύση όλα. Και λε εσύ, αχ, θα πάρω το κόκκινο που είναι κανέλα. Τίποτα. Τούρλα σου βγαίνει, βούτυρο. Τούρλα, κανονικά. Και βγαίνουμε όλοι με αυτέ τι καραμέλε. Είναι το κέντρο διερχομένων. Εσύ τι έφερε, τι προσέφερε σε αυτό το καμαρίνι, εκτό από το ταλέντο και την ακτινοβολία και του θαυμαστέ που θα έχει βέβαια. Το ηθεία παρουσία μου. Το μαξιλαράκι της καρέκλας με την αρκούδα. Θα σου πετάξει το αβάπτιστον. Τα χιλιάδες αποξηραμένα. Την έχω πνίξει, δεν μπορεί να κουνηθεί, μπας και μαδί στο αποξηραμένο. Τα σεμεδάκια στα πεζάκια. Τι άλλο, άλλη μια ζώα, πανή. Γουρούνια. Γουρούνια. Ναι. Γουρούνια. Έχουμε ένα πάθος με τα γουρούνια. Τηλεόραση, τηλέφωνο έχουμε. Μήλα. Μπάνιο μέσα. Μπάνιο που για να πας στη ντουαλέτα περνάς από την ντουσιέρα. Ολόκληρη την ντουσιέρα. Μ' αρέσουν αυτά τα αυθαίρετα ελληνικά καμαρίνια των ηθοποιών που είναι τελείως αυθαίρετα. Είναι σαν παγκάκι. Λαλιώτης. Τι μην έρθει και σου γκρεμίσει το καμαρίνι. Πάνω από το πτώμα μας θα περάσει. Πρέπει να γκρεμίσει το θέατρο πρώτα, Νίκο. Δεν ξέρω. Έχει 15 άτομα ασφάλεια κάτι. Αποκλείεται. Security. Βλέπω λάμψη κολλημένη. Δεν μπορείς να φάει. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Χαίρεσαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Να. Η Λουκία λοιπόν έχει κατά καιρούς περιόδους ως άντρα που παθαίνει φοβερές καταστροφές. Δηλαδή, ό,τι εγκλήματα κάνει, έρχονται στα μούτρα. Και τα πληρώνει χοντρά, πότε φυλακή. Μ' αρέσουν λοιπόν οι περίοδοι που είναι χάλια, κουρέλι, ένα με το πάτωμα. Μυστική δεν έχει να φάει κατά καιρούς, την έχουν πετάξει έξω εγκόμενοι, οι άντρες, οι σύζυγοι, οι δουλειές. Και τότε πηγαίνει πάντα άβαυτη, χαρά σε αυτόν που σε φτιάχνει. Οι σκηνές που μου αρέσουν. Πηγαίνει λοιπόν πάντα άβαυτη σε αυτόν που έχει βλάψει το πιο πολύ και του τον πείθει ότι εγώ άλλαξα, έχω ταπεινωθεί, είμαι μια καινούργια Σάντρα. Αυτά όπου μου κάνει, άνεκα. Μπράβο κοτσάκι μου, είμαι μια καινούργια Σάντρα. Αυτό είναι η πρώτη αγαπημένη μου και το δεύτερο ήταν η σκηνή με τον Ηφικό που είχες, ήσουν ανήφη, ντυμένη ναι. Και πήγε με τον Ηφικό και έκανε σεξ με τον γαμπρό. Πριν το γάμο, έβαλε τον Ηφικό, πήγε στο γραφείο μες τη νύχτα και έκανε σεξ. Καλά, λίγη τσίπα δεν έχεις επάνω σου. Όχι. Απαράδεκτη. Γιατί οι ρόλοι τελικά της κακιάς έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι συναρπαστική. Είναι συναρπαστική. Πάντως να σου πω τώρα κάτι σοβαρό. Εγώ είχα να παίξω αρκετά χρόνια στην τηλεόραση. Προσωπική μου επιλογή και κάποιες άλλες συγκυρίες, αλλά εν πάση περιπτώσει είχα αρκετά χρόνια να παίξω και. Ξεκίνησα να παίξω σε αυτό το σύριαλ και με περίεργες δύσκολες. Και νομίζω ήταν και για προσωρινά λιγάκι, ναι. Δεν είναι. Μπαίνοντας μέσα, οπωσδήποτε όταν έχεις πολύ καιρό, όταν δεν έχεις τη συνέχεια αυτή, αισθάνεσαι λίγο άβολα. Λογικό. Δεν αισθάνεσαι τόσο βολικά όπως όταν από το ένα σύριαλ πας στο άλλο κτλ. Και ειδικά επειδή υπάρχουν και βρέφη. Ας πούμε, καλή ώρα. Ναι, τα οποία έχουν κάνει μια καριέρα εντωμεταξύ και εσύ έχεις ένα όνομα, μια καριέρα, ένα κάποιο στήσιμο μέσα στον χώρο και εμφανίζεσαι να παίξεις με κάποιον άνθρωπο δίπλα σου. Έτσι, ούτε 5 δευτερόλεπτα δεν κράτησε. Μόλις ξεκίνησα, πρώτη σκηνή ήταν με την κυρία Παπαδάκη, δεν την ήξερα την κοπέλα. Λέω εντάξει, καινούριο φρούτο, να δούμε τι λέει, να μας πει. Ναι, τη Φρούτο λέει, που λέει και η διαφήμιση εκεί, τη Φρούτο. Αυτό. Λέω, καλή είναι, τα λέει. Ήταν και πολύ συμπαθητική και πολύ σωστή. Αισθάνθηκα πραγματικά, δηλαδή με βοήθησε στο να ξαναμπω στην οικογένεια σημασία, πάρα πολύ όμορφα. Έχει σημασία που σε υποδέχεται. Και πολύ πραγματικά μεγάλη. Όταν διάβασα σε μια συνέντευξή της ότι είπε περίπου το ίδιο ανάποδα για μένα, ναι. Το διαβάζαμε με τη γυναίκα μου μάλιστα και μου λέει, κοίταξε να δεις τι έγραψε η Λούκια. Ή τι είπε η Λουκέ, δεν το έγραψε η κοπέλα, μου έκανε εντύπωση. Είναι καλή θεατρίνα και καλό παιδί. Αυτό θέλω να πω και για το θέατρο. Είχες ποτέ καμιά παραγγελία, σταμάτα να το κάνεις. Βέβαια. Από την Αλική. Περίπου. Περίπου. Είχα παραγγελίες τέτοιες. Έχει δίκιο, είναι σκληρό. Είχα παραγγελίες και συγκεκριμένα δεν θα σου πω όνομα, αλλά πολύ αστείο. Από μια τραγουδίστρια που μου είπε ότι κοίταξε, αν συνεχίσεις να με κάνεις. Δεν θα μπορέσει ποτέ ο Σταμάτης Κραουνάκης να μου δώσει τραγούδια που θέλω πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί του. Θα έπαιρνε τον άντρα μια άλλη γυναίκα. Κοίταξε, λογικά όχι. Εάν τώρα ερχόταν ένας
Σταύρο στο κεφάλι μου και ερωτευόμουν. Σταύρος, όχι Ταύρος. Ταύρος, όχι Σταύρος. Εάν ξέρω εγώ, αυτό το κουντεφούτ που λένε, δεν ξέρω. Δηλαδή με τον έρωτα. Έχεις πάθει κουντεφούντρ. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, είναι έτσι. Έχεις πάθει κουντεφούντρ. Ξέρεις τι είναι αυτό που λένε κεραυνοβόλος έρωτας. Μπαμ και κάτω. Ναι, έχω ερωτευτεί απότομα. Τώρα αν είναι αυτός ο κεραυνοβόλος. Ας το μην κουράσεις. Άμα δεν το ξέρεις δεν ήταν. Δεν ξέρω. Ελπίδα. Ναι, εγώ έχω ερωτευτεί τον άντρα μου έτσι. Κεραυνοβόλα. Μπα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Και ήταν αμοιβαίο. Εγώ πιστεύω ότι ήταν αμοιβαίο. Ναι. Ο κεραυνοβόλος έρωτας είναι πάντα αμοιβαίο. Ναι. Είναι αυτός ο ηλεκτρισμός που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και βλέπεις τα μάτια του άλλου και λες εδώ κάτι συμβαίνει. Ναι. Αυτό είναι για τα επόμενα 32 χρόνια σίγουρα κάτι συμβαίνει. Και έτσι νομίζω ότι όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο νιώθεις ότι ό,τι έχεις κάνει προηγούμενα δεν ήταν. Που ένιωθες ότι είμαι ερωτευμένος και κάνω πω και πώς θα ζήσω. Και όταν έρχεται αυτή η στιγμή. Αισθάνεσαι ότι το παρελθόν ήταν ανούσιο. Τίποτα. Ανούσιο. Να σας πω όμως τώρα αυτό για ανθρώπους κανονικούς, με δουλειές, με ευθύνες, με υποχρεώσεις, με παιδιά μερικές φορές, με οικογένειες. Δεν είναι λίγο τελείως ηλίθιο. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις και εκεί σαν την καλή χαρά και μπαμ σου πέφτει μια γυάλινη τραπεζαρία του δεν ξέρω κι εγώ τι, του Δελούδη στο κεφάλι. Του Δελούδη όμως. Τουλάχιστον. Και σου πέφτει κάτι στο κεφάλι και είσαι ολόκληρος άνθρωπος και δεν είσαι 14 χρονών. Δεν είναι υπέροχα, χαζό και καταπληκτικά παιδικό και μοναδικά ηλίθιο. Είναι μια τάκα από τα 40 καράτια που λέει την ευτυχία δεν τη μετράζει. Άμα δεν μου το πεις την Αλίκη αυτό, θα φύγεις από την εκπομπή. Δεν μας έχει κάνει τίποτα σήμερα. Θεσσαλίκη. Ναι, λέει λοιπόν εκεί ότι την ευτυχία δεν τη μετράς με το μήνα, ούτε την απαιτείς. Απλά την καλωσορίζεις όταν έρθει, όσοι έρθει και την ευχαριστείς όταν φύγει που θα φύγει. Και από το να μην είχε σταθεί καθόλου μαζί σου η ευτυχία, έστω που στάθηκε μαζί σου μία-δυο στιγμές. Και φτάνει. Και φτάνει. Σεξ χωρίς έρωτα σου κάνει καθόλου εσένα. Όταν το έχεις ανάγκη υπερβολική, γιατί όχι. Μπορείς, δηλαδή μπορείς να λειτουργήσεις, ας πούμε. Εγώ δεν θα το κάνω γιατί δεν έχω μεγαλώσει. Έχω μεγαλώσει με άλλες. Πουριτανικές ιδέες οικογενείας, ας πούμε, έτσι έχω έτυχε να μεγαλώσω, αλλά δεν το παρεξηγώ στους άλλους. Και όταν το νιώσω, μπορεί και να το κάνω. Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Πρέπει να είσαι τρελή, να κυλαϊδούν τα πουλάκια, να παίζουν οι κιθάρες. Να νομίζω, θέλεις, να ανακαλύπτω μετά από κάποιο διάστημα ότι νόμιζα ότι ήμουν ερωτευμένη. Αλλά ποτέ το σεξ για το σεξ. Ποτέ. Το έχεις, και το παραμύθι δηλαδή το έχεις ανάγκη. Ναι. Ο Τακίνος εδώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σεξ. Για το σεξ. Ναι, το σεξ για το σεξ για να σου πω και κάτι. Γιατί μου αρέσει. Γιατί κάποια στιγμή είναι βιολογική ανάγκη, αυτό που είπε η Ελπίδα πριν, και μπορώ να ξεκαθαρίσω πάρα πολύ για ποιο λόγο είμαι απέναντί σου. Και να πάρω αυτό που θέλω. Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος λίγο ιδιαίτερος που δεν έχω αγαπηθεί όσο θα μπορούσα ή και κάτι που με στενοχωρεί είναι ότι έχω απόθεμα αγάπη το οποίο δεν βγαίνει κάπου. Οπότε μοιραία. Ναι, αλλά μου λες το αντίθετο τώρα, ότι σε βολεύει και σε εξυπηρετεί πολύ περισσότερο η ψυχρή συναλλαγή, αντιαλλαγή ορμονών. Εννοώ ότι όταν δεν έχεις μία σχέση αυτό. Σταθερή, δεν μπορείς να κάνεις έρωτα, δεν γίνεται. Σαν βιολογική ανάγκη. Δηλαδή, αν ήμουν γυναίκα παντρεμένη με παιδιά και είχα έναν άντρα που θα μ' άρεσε, μια χαρά θα ήταν. Αλλά όταν δεν έχω όμως μία σχέση σταθερή, αναγκαστικά, βέβαια με όλες τις προφυλάξεις, μην τα ακούνε τώρα και γίνει το άλλο να δεις. Εγώ μπορώ, επειδή παίζω και χιλιάδες ρόλους, μπορώ να το ξεκαθαρίσω και να πω ότι είμαι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή για μία ώρα. Αλλά ξέρεις τι καλό έχω εγώ, ότι βάζω συνέστημα και εκεί. Ακόμα και σε αυτό το σκληρό και άσχημο πράγμα που μπορεί να είσαι με κάποιον έτσι ψυχρά. Για τρία τέταρτα. Ναι, μπορώ να το ζήσω έρωτα. Όχι και έτσι, Βρέδικα. Πολύ ψυχρό. Τρία τέταρτα, ναι. Να είναι ένα βράδυ, ξέρω. Εγώ δεν θα το έκανα, στο λέω. Αλλά λίγο, έτσι, λίγος ρομαντισμός. Έχει φύγει τελείως, ας πούμε. Εγώ τις θέλω τις γεύσεις από τη ζωή μου. Τις θέλω. Όλες και κάθε γεύση.
Ο Γιώργος ο Φούλης. Δεν το πιστεύω. Δεν ήσασταν και χθες. Ευτυχώς που ήρθες. Είχα αρχίσει πια να πλήττω. Μία ολόκληρη μέρα, ένα ολόκληρο βράδυ είμαι εδώ περιμένοντας να ξεκινήσει η καινούργια εκπομπή. Γιώργος ο Φούλης, το ποτέ δεν είναι τελείωσε χτες γύρω στη 1:20, αν θυμάμαι καλά. Έχεις ξεμείνει στο πλατό από χτες. Από εκείνη την ώρα, ναι. Γιατί, αγόρι μου? Μα είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτη φορά με καλέσαν σε μία εκπομπή. Είπα και εγώ θα έρθω. Θέλω να μείνω. Ήρθα και θα μείνω. Σε καλέσανε σε ένα talk show και αποφάσισε να το εκμεταλλευτεί. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει στη ζωή μου πια. Talk show μόνο. Να σου πω και στη δική μου ζωή. Και στη δική μου ζωή. Και όχι μόνο επειδή δουλεύω σε ένα talk show, αλλά επειδή και από διαστροφή πλέον αρχίζω και παρατηρώ εν τω μεταξύ με τόσο ψώνιο που βλέπω και τα ξένα. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρεις. Και γενικά έχω αρχίσει και έχω διάφορα. Διάφορα ερωτήματα, διάφορες απορίες του τύπου. Βοηθήστε κι εσείς λιγάκι. Μπορεί να μάθει κανείς την αλήθεια για κάποιον άνθρωπο σε μια εκπομπή στην οποία μιλάμε και βγάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Νομίζω ότι μπορεί να μάθει τους ίδιους τους ανθρώπους. Τώρα, αν είναι αλήθεια αυτά που μαθαίνει, αν είναι ψέματα, ποιος ενδιαφέρεται. Τουλάχιστον γνωρίζεις από κοντά κατά κάποιο τρόπο κάποιες παραξενιές τους, αν και νομίζω ότι αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πόσο ψεύτης. Υπάρχει και μια φοβερή γοητεία όταν είσαι θεατής σε talk show. Λες, όχι, τον κατάλαβα. Ψέματα λέει. Είχες κάνει εκείνη την ταινία παλιά, το είμαι, τελείες. Αχα. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι ήθελε και μια ειδική δύναμη από σένα. Και για την ταινία, έκανε το ρόλο μια πόρνη. Mm-hmm. Δεν την έχω δει. Είναι πολύ ωραία ταινία. Ναι. Είναι καλή ταινία. Ναι. Την έχεις δει εσύ? Ναι, την έχω δει. Μιλάει ο σκηνοθέτης εδώ. Είναι τώρα, πολύ ωραία ταινία. Νομίζω ότι είναι η ωραία δουλειά που έχω κάνει. Την έχω ερωτευτεί αυτή τη δουλειά. Την υποστηρίζεις? Έχει δηλαδή να την υποστηρίζω και θα την υποστηρίζω και την έχουν κακολογήσει φοβερά αυτή την ταινία. Βιαστήκανε πάρα πολύ, ίσως δεν την έχουν δει και την έχουν κρίνει. Γιατί συνήθως στην Ελλάδα οι κρίσεις γίνονται χωρίς να έχουμε υπόψη. Τις περισσότερες φορές. Τις περισσότερες φορές των πραγμάτων. Αυτών που κρίνουμε. Κρίνουμε γιατί έτσι. Κρίνουμε γιατί πρέπει να κρίνουμε. Γιατί έτσι. Ξέρεις. Αλλά αυτή η ταινία ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για μένα. Ήταν ένα κρύο πράγμα. Γιατί έκανα την πουτάνα. Όχι την πόρνη, την πουτάνα. Κανονικά, ναι. Κανονικά. Για να κάνω γυρίσματα ήμουνα έπινα από το πρωί που θα πήγαινα στο γύρισμα μέχρι την ώρα που θα έφευγα έπινα. Γιατί? Γιατί είχε σκηνές που ήταν δύσκολες για μένα τότε. Ήταν πολύ δύσκολες. Δηλαδή είχε σκηνές γυμνού. Η ταινία δεν είναι πορνό. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν εντοπίζεται καθόλου εκεί. Η ταινία είναι μια ψυχογραφία. Η ψυχογραφία μιας γυναίκας που ξεκινάει από μια μητέρα και μια γιαγιά από τη Σμύρνη που ήταν και αυτές στο ίδιο επάγγελμα. Και που έταλαγε να αυτοκτονήσει για να μην γίνει κόρη της το ίδιο πράγμα. Είναι αλήθεια ότι ο τίτλος ήταν όντως Είμαι πουτάνα, αλλά είμαι... το κόψανε. Είμαι η Ρίτα. Είμαι η Ρίτα. Είμαι η Ρίτα. Είμαι η Ρίτα. Η Ρίτα, πώς γράφουν. Πάνω σε ένα κουδούνι. Σε ένα κουδούνι. Πώς λένε στα, δεν ξέρω, στα μπουρδέλα που εγώ είχα μικρή μια φοβερή περιέργεια. Πήγα και συνόμουν έξω από τα μπουρδέλα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση οι άντρες που βγαίνουν από μέσα. Είχαν μια περίεργη ένταση. Ο τρόπος που. Ακόμη και τα παντελόνια τους που δένανε. Που μπαίνανε ή που βγαίνανε. Που βγαίνανε. Που βγαίνανε. Που βγαίνανε. Και καθόμουν ως πιτσιρίκι σε κάτι γωνίες. Δεν ξέρω, με τριγκάρισε πολύ αυτό το πράγμα. Ναι. Πού μεγάλωσες, Λίδια? Μεγάλωσα στην Αθήνα, στην Αγία Ζώνη. Οπότε είχες πρόσβαση και με τα όλα πόδια. Όλα εκεί ήταν γύρω-γύρω φιλής, όλη αυτή η ιστορία. Ωραία γειτονιά. Ναι, ωραία γειτονιά. Τώρα καμιά δεν είναι. Δεν υπάρχουν πιο ωραίες γειτονίες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και να σου πω και κάτι και με τα δεδομένα και της εποχής της τότε και με της εποχής της σημερινής, δεν ξέρω αν κάποιος θα τη χαρακτηρίζει ωραία γειτονιά. Δηλαδή είναι λίγο άγρια γειτονιά, ξέρεις. Εντάξει. Τι θα πει ωραία και τι θα πει άγρια. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να είναι άγρια και να είναι πολύ ωραία. Μπορεί να ήταν μια γειτονιά στην οποία οποιοδήποτε οικογενειάρχης θα επέλεγε αν μπορούσε να μην μεγαλώσει τα παιδιά του. Όχι, γιατί είχε τις εκκλησίες. Εμείς πηγαίναμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία και η εκκλησία ήταν εκεί που μαζευόντουσαν όλοι και βάζανε οι κυρίες τα φορέματά τους τα καλά. Και τα παιδάκια με τις καλτσίδες και τα σωσονάκια μας. Και τα έχουμε ζήσει όλα. Ναι, αλλά ναι, άλλωστε και μια ωραία γειτονιά, όπως οφείλει να έχει ένα. Αυτό είναι απόψη μου.
να έχει μια εκκλησία, να έχει ένα σχολείο, να έχει μια πλατεία. Νομίζω ότι οφείλει να έχει και ένα μπουρδέλο για έναν ωραία γειτονιά. Και τι σας λέγανε οι γονείς. Ολοκλήρωση. Ναι, τι σας λέγανε οι γονείς για αυτά τα σπίτια. Αυτά δεν συζητιόντουσαν. Ποτέ, δεν. Όχι, αυτά ήταν under the cover, ας πούμε. Ήταν κάτω το σκέπασμα. Δεν ήταν δηλαδή από αυτά που βλέπουμε στο έργο του παιδί μου, μη μιλάς με αυτή τη γυναίκα γιατί δεν είναι. Δεν υπήρχαν αυτά. Αυτά δεν υπήρχαν στο οπτικό του παιδί. Ναι, αλλά υπήρχε και ένας τρόπος, νομίζω, χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχει. Της αποδοχής, ναι, και των προσώπων αλλά και των χώρων αυτών. Στην επαρχία δεν υπήρχε αυτό πάντα. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή δεν μιλάμε, δεν λέμε με κάποιο τρόπο αυτά τα πράγματα, αλλά σαφώς υπάρχει και το ξέρουμε και είναι δίπλα μας και αυτή η ανοχή περισσότερο φαινόταν όχι μόνο στα μάτια των ανδρών που τα χρησιμοποιούσαν, αλλά και των γυναικών και των οικογενειών. Τους εξυπηρετούσαν. Και στους οικογενειάρχες βεβαίως. Γιώργο, νομίζω ότι δεν θα έφτανε ποτέ στη ζωή μου αυτή τη στιγμή, αλλά έχεις πάει ποτέ. Φυσικά και έχω πάει. Να σου πω κάτι, Λίδια, τώρα αυτή είναι πολύ γυναική ερώτηση. Φύγαμε από την ταινία του Κουντούρη, ναι. Πολύ γυναική ερώτηση. Η αντρική είναι ότι πώς είναι η διαδικασία να πηγαίνεις και να πληρώνεις, ας πούμε, ένα κορίτσι ή σε ένα σπίτι. Η γυναικεία. Και μια γριά, όχι πάντα κορίτσι. Ή και μια γριά, έχεις δίκιο. Η γυναικεία ερώτηση είναι. Είναι αλήθεια ότι πιο πολλές γυναίκες, εγώ δεν μπορώ να ξέρω στον εαυτό μου, έχουν αναρωτηθεί. Θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά ή πώς θα την έκανα. Εγώ πιστεύω ότι. Εσύ έχεις δουλέψει πάνω. Ναι, εγώ όταν έκανα το ρόλο, πρώτα-πρώτα πήγαινα σε ένα μπουρδέλο στην Αχιλλέως για ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο και συζητούσα με την Τζατζά, η οποία ήταν ομοφυλόφιλος, υπέροχη. Κάτσε, αγόρι ή κορίτσι. Τι ήταν. Ήταν αγόρι, κορίτσι. Ναι. Αγόρι, κορίτσι, υπέροχη. Δηλαδή είχαμε πάθει έναν έρωτα. Διότι βρίσκαμε πάρα πολύ δυο μας, καθόμασταν ώρες ατέλειωτες. Γι' αυτό που σου λέω είναι και πάρα πολύ τολμηρό που θα πω. Αλλά με είχε βάλει και είχα δει τι γίνεται μέσα σε δωμάτια. Ναι. Και εκείνο που έβλεπα βέβαια, γιατί οι τρύπες που υπήρχαν είχαν ένα συγκεκριμένο, έβλεπα τους άντρες από εδώ και κάτω να φοράνε τις κάλτσες τους. Πώς είναι να σε βιάζουν on camera. Θα σου πω ότι είναι φρικτό. Νομίζω ότι αισθάνθηκα εξίσου φρικτά όπως θα αισθανόμουν αν είχα υποστεί κάτι τέτοιο, διότι στο παρελθόν είχα μια πολύ μικρή εμπειρία, όχι ακριβώς βιασμού, προσέγγισης βιασμού από τον υποτιθέμενο βιαστή μου. Θα γύρναγες μόνο σου πάλι το τίποτα. Άνοιγα το καπό μου 9.30 ώρα το βράδυ και νιώθω ένα χέρι εδώ και ένα άλλο χέρι στο πισινό μου. Το έχω δει αυτό. Λοιπόν, το έχεις δει, μου έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν το έχεις δει σε μένα, σου να μου πεις. Όχι, σε κάποιο φίλο. Δεν πιστεύω να συνέβη. Το έχω δει σε κάποιο φίλο. Κάποια γυναίκα προσπαθεί να ανοίξει και συμβαίνει αυτό. Και με το που νιώθω αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει αυτό καθόλου. Δεν διανοείστε τι έπαθα. Πού ήσουν, α? Και σπίτι μου, κάτω από το σπίτι μου, 9.30 ώρα, στην οδό Φερών, πλατεία Βικτωρία, στο πατρικό μου. Τραβάω μία έτσι. Βρήκα την αντίδραση αυτή ω πιο άμεση, ενστικτόδικα. Φεύγει αυτό γιατί είναι και θρασίδηλοι περισσότεροι. Και γυρνάω πίσω να το δω και γίνει καπνός. Λοιπόν, αυτή ήταν η μοναδική εμπειρία, αλλά αισθάνθηκα φρικτά. Συγγνώμη για τη γυναική ερώτηση, αλλά τι να κάνουμε, κορίτσι. Πώς αντιμετωπίζεις, ποια είναι για σένα η κρίσιμη στιγμή που δοκιμάζεις το καινούριο σου μαγιό για να βγεις στην παραλία? Έχει μεσολαβήσει ένας χειμώνας, έχουμε κουκουλωθεί με πουλόβερ, κασκόλ. Στου κρεμασμένου το σπίτι δεν μιλάνε για σκηνή καταρχήν. Είναι διότι φοβερή στιγμή αυτή δηλαδή. Φοβερή, φοβερή. Φέτος δηλαδή ξεπέρασα τα όρια μου. Πήρα αρκετά κιλά. Δεν ξέρω γιατί τα πήρα. Τα πήρα έτσι, γιατί ήθελα να τα πάρω. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω πάρει τέτοια κιλά. Διότι έφαγε τον κάγκανο, όπως τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα έφαγα. Έφαγα και εμένα στο τέλος και ησύχασα. Αλλά. Έχω αρχίσει δίαιτα, έχω αρχίσει τα μπάνια που έχει πολύ μεγάλη σημασία και έχω αρχίσει και με τα μπάνια και τη γυμναστική βέβαια, γιατί όταν έχεις συνηθίσει, όταν έχεις κάνει γυμναστική, έχω κάνει από 9 χρονών κάνω γυμναστική και έχω σταματήσει εδώ και 2 χρόνια. Λοιπόν, όταν σταματήσεις είναι το χειρότερο. Πώς γίνεται με τους πυγμάχους που ξέρεις αρχίζουν και φαρδένουν οι μυς που έχουν μάθει να δουλεύουν διαφορετικά. Δεν είσαι και πυγμάχος, Βέρα, για όνομα του Θεού. Εμένα μου φαίνεται έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πήρα αρκετά κιλά, έχω αρχίσει και τα χάνω. Και είμαι πανευτυχής γι' αυτό, γιατί αισθανόμουν πολύ δυστυχισμένη και ελπίζω, όχι μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι, μέχρι να τελειώσει ο επόμενος μήνας η εκπομπή τουλάχιστον. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο, να δυνατήσω. Τι θα το ξέρεις, εδώ είναι το ποτέ δεν είναι. Είναι η εκπομπή που μπαίνεις με μερικά κιλάκια παραπάνω και βγαίνεις σιλφίδα, σούπερ μοντέλο, καταπληκτική, από την αγωνία. Από την αγωνία, ναι, για να πεις. Α, ξέρεις τι διάβασα χθες, καταπληκτικό. Διάβασα, λέει, ότι βγήκαν κάτι σκουλαρίκια. Πες τα το, φοράς πες το. Και δυνατίζεις. Αυτό που είδες. Θέλω να το αναπτύξεις λίγο αυτό. Δεν μπορώ να το αναπτύξω. Αυτό διάβασα, αυτό είδα.
Βάζει το σκουλαρίκι και αδυνατίζει. Ναι, λέει έχει σχέση με το βελονισμό. Πού το βάζει το σκουλαρίκι? Πάρα πολύ. Στο αυτί. Στο αυτί το σκουλαρίκι. Γιατί υπάρχουν και άλλα μέρη για να βάζει σκουλαρίκι. Ναι, και στη μύτη, ξέρω εγώ. Και στο στήθος. Και στο στήθος δεν το ξέρω. Σκουλαρίκια στήθους, η τελευταία μόδα. Δεν το ξέρω. Τραβάτε με και ασκλαίω, λέει. Ωραία. Χαλιά! Τι θα δουν ακόμα τα μάτια μα. Λοιπόν, αυτό μου φάνηκε τελείω. Εχθέ το βράδυ το είδα αυτό. Και άκου σύμπτωση τώρα να το συζητήσουμε. Φοβερό. Λέω τώρα, δηλαδή, αν βάλω ένα σκουλαρίκι θα δυνατήσω. Τρελή είναι. Θα σταματήσω να πεινάω. Μπορεί, δεν ξέρεις. Δεν μπορεί, νομίζω. Δεν ξέρεις. Δεν νομίζω. Άλλη ερώτηση, και αυτή η πολυγυναικεία. Καταρχήν δεν μου μίλησες για εκείνη τη μαγική στιγμή. Πού βάζεις για πρώτη φορά το μαγιό σου? Να σου πω εγώ στο σπίτι κάνω. Μου. Και εγώ στο σπίτι μου. Μόνο. Σαν την τρελή. Ναι, ναι, ναι. Και κάθομαι. Ότι και σκέφτομαι. Και κάθομαι και σκέφτομαι. Και πού, όταν ξέρω δηλαδή. Τι θα κάνω με αυτά τα κιλά που έχω παραπάνω. Δεν περνάω, δεν πάω κατευθείαν στον καθρέφτη. Πρόσεξε, γιατί ξέρω ότι έχω πάρει κάτι. Απρώτα το φοράς. Το φοράω. Το βλέπω, το νιώθω. Ξέρω και πώς είμαι απ' έξω και μετά περνάω έτσι φευγαλέα από τον καθρέφτη. Κάνω ότι δεν είμαι εγώ, είμαι μια άλλη. Περνάω έτσι λοιπόν. Ξαναπάω κάποια στιγμή για να το συνειδητοποιήσω και να αρχίσω να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω, εν πάση περιπτώσει, σαν γυναίκα. Και σαν. Δεν θα έλεγα ανάρκησο, αλλά. Ω βέρα τελικά. Ως βέρον, και ω ηχθή, διότι πρέπει να σου πω ότι κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό γελάω πάρα πολύ. Πάω μπροστά λοιπόν στον καθρέφτη και λέω: μπράβο, μουλάρι. Συγχαρητήρια, γουρούνα. Πες μια προσφορά που αρνήθηκες και που σχεδόν τη μετάνιωσες. Με πολλά λεφτά, με πολλή δημοτικότητα και δημοσιότητα. Δουλειές, πάρα. Πες μια, πες ένα ρόλο που έχεις αρνηθεί έστω και πρόσφατο. Τώρα γίνεται χαμός. Τι συμβαίνει, πού είσαι? Η Λάμψη. Α, εντάξει, οκ. Okay. Μια χαρά. Λέγε, τι ρόλο, πώς? Το βασικό ρόλο. Δεν ξέρω τίποτα. Έχω χάσει τεύχη πάρα πολλά λόγω δουλειάς. Όχι, τη Λάμψη λέω. Τη Λάμψη το σύριαλ. Αρνήθηκε στο ρόλο της Δανδουλάκη, ας πούμε. Ναι, πριν από 4 χρόνια. Γιατί? Είδες τα σενάρια πριν? Όχι, δεν ήθελα να κάνω ένα καθημερινό, γιατί ήθελα να περάσω από ρόλους. Δεν ήθελα να σταμπαριστώ από ένα ρόλο. Και επειδή δεν ξέρεις ποτέ στα καθημερινά πόσο καιρό θα κρατήσει κάτι. Μπορεί και όλη τη ζωή. Ναι, για είναι καλό βέβαια. Και είναι πολύ καλό. Κρατήσει, γιατί βγάζεις και χρήματα και γίνεσαι γνωστός και μπαίνεις στα σπίτια. Έχει και τα καλά του. Αλλά εγώ ήθελα να ακολουθήσω το δύσκολο δρόμο. Να κάνω serials. Και μάλιστα όχι και τόσα πολλά, γιατί από την Μεθυσμένη Πολιτεία και μετά για 10 χρόνια περίπου, για 8 χρόνια δεν έκανα καθόλου τηλεόραση. Συνειδητά. Πήρα τα μπογαλάκια μου, πήγα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, έφυγα από εκεί, γύρισα. Συναντηθήκαμε κάποια στιγμή που δεν δουλέψαμε τελικά στο Βέμπο μαζί. Α, μπράβο, ναι. Θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Μετά έφυγα από εκεί, δούλεψα με το προσκήνιο, μετά δούλεψα με τον Ευαγγελάτο, μετά ξανά φύγα, πήγα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, έκανα διάφορα, πώς το λένε, τσιγκάνικα πράγματα. Χιλιόμετρα στο θέατρο, ναι, μάιλα, γιατί ήθελα, γιατί ήθελα να στεριώσω τη θέση μου στο θέατρο όσον αφορά το πρόσωπο. Ναι, αυτά τα πράγματα θα ήσουν, τώρα θα ήσουν η Δύρνα. Η Δύρνα δεν θα έχεις χάσει και τίποτα καλλιτεχνικά, γιατί η Κάτια Δανδουλάκη έκανε τη Δύρνα και έκανε και εκπληκτικές θεατρικές επιτυχίες. Καταπληκτικές, ναι, και πάρα πολύ καλές δουλειές. Βέβαια. Θα έχεις και τα 3-4-5 εκατομμυριάκια σου το μήνα να τρέχουν στο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, για να κάνω φοβερά το δικηγόρο του διαβόλου, πιο καλή είσαι εσύ από τον Δανδουλάκη, ας πούμε, που η Δανδουλάκη πενέχει. Όχι, σηκώσει. Καθόλου. Καθόλου. Oh. Δεν το πιστεύω. Θέλω να σου πω ότι πιστεύω. Και εγώ την αγαπώ και όλα στην Κάτια, ειδικά με την Δανδουλάκη. Για να παίξεις από νόπερα καθημερινή, χρειάζεσαι τόσο γερό στο μάχη. Πάρα πολύ γερό. Τόσο γερά νεύρα, τόσο τεράστια αντοχή και συνέπεια. Μα εκτός από αυτό, θέλω να σου πω ότι φοβήθηκα και την τυποποίηση. Βέβαια, η Κάτια έχει δική τη δουλειά. Όπου παράλληλα στο θέατρο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Εγώ είμαι ελεύθερος σκοπευτής και δεν μπορούν εύκολα να την τυποποιήσουν. Έτσι. Γιατί θα έχει κάνει από ένα δεξιά με ένα Τζόρνταν, ας πούμε, και θα πει να με γεια σας, χάι, έτσι είναι. Στο θέατρό της, με τους συνεργάτες της. Τις καταπληκτικές δουλειές τις οποίες κάνει. Ναι. Εγώ δεν ήταν εύκολο να το κάνω αυτό. Και ύστερα δεν μπορώ και τόσα πολλά χρόνια, ας πούμε, δεν αντέχω. Θέλω να κάνω διαφορετικά πράγματα. Θέλει άλλη αντοχή, το πιστεύω. Αλλά διάλεξα το πιο δύσκολο δρόμο. Που είναι δύσκολος αυτός ο δρόμος. Δηλαδή να είσαι ελεύθερος σκοπευτής, να μην ανήκεις πουθενά, να μην παίρνεις τα τόσα το μήνα και να μην ξέρεις αν θα κάνεις ή δεν θα κάνεις κάτι. Αν θα σου προτείνουν ή δεν θα σου προτείνουν. Αν σου αρέσει κάτι πιο πολύ, πιο λίγο. Δεν είπα ότι δεν μου άρεσε. Ο Φόσκολος παρεξηγήθηκε που είπες, όχι παιδιά, δεν θα μπορέσω.
Στην αρχή προσπάθησε να με πείσει, μετά δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκε, γιατί τελικά με κάλεσε πάλι για το Καλημέρα Ζωή. Και πάλι δεν το έκανα. Και πάλι όχι, και πάλι δεν πήγα. Ναι, αλλά πήγα και έκανα ένα αντίστοιχο στην ΕΤ, όπου κράτησε βέβαια μόνο 5 μήνες. Και τελικά δεν ήταν και λάθος επιλογή, γιατί κάνουμε και λάθη. Λάθη? Σου έχω μιλήσει για την ταινία μου «Τα πράσινα καρύδια»? Όχι. Α, επειδή μιλάμε για λάθη. Λοιπόν, ναι, θα μιλήσουμε για λάθη. Ναι. Και όχι μόνο για λάθη, και για σωστά πράγματα. Μ' αρέσει να συζητάω με τη Βέρα Κρούσκα. Καταρχήν έχει ήρεμο χαμόγελο. Πως δεν ήταν μια φορά οι καλεσμένοι στον οικοδεσπότη με ηρεμείς. Ναι. Ας πούμε μια φορά και ο οικοδεσπότης στον καλεσμένο με ηρεμείς, βρε παιδί μου. Ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πολύ πιο ηρεμοι. Ποτέ δεν είναι μέρος δεύτερο. Part 2, συνέχεια. Καλά με είδατε σήμερα. Με έχετε προσέξει. Σεμνή, αυτά. Καταπληκτική. Καμισάκι. Ωραία, διάβασα, μα διάβασα σε ένα περιοδικό ότι η μόδα θα αλλάξει δραματικά. Δηλαδή. Και ότι σε λίγο καιρό θα καταργηθούν όλα αυτά τα τολμηρά, τα τυραντάκια, φουστανάκια, λουλουδάτα που κάνουν όλες τις γυναίκες και είναι σαν τρόφιμη ορφανοτροφίου. Κι εγώ, πρώτη απ' όλα, έχεις βάλει αυτά τα καινούργια, τα λουλουδάτα, τα φουστανάκια, τα εράτα και τέτοια. Όχι, τα έχω φορέσει πριν από αρκετά χρόνια της Ashley, ξέρεις, αυτά τα ρούχα της Ashley. Ναι. Τα βρίσκω πολύ όμορφα όμως, είναι ρομαντικά. Η οποία τώρα Ashley δεν χρειάστηκε να κάνει τίποτα, απλώς περίμενε 20 χρόνια μέχρι που ήρθε τα τούμπα της η μόδα και ξανακάθηκε. Αλλά είναι όμορφα, δεν σε αρέσουν εσένα αυτά? Μ' αρέσουνε. Προχτές με δυο κορίτσια εδώ από το κανάλι φεύγαμε μαζί. Κατά τις 6-7 μετά τη δουλειά και είμαστε εντυμένες ολόιδια. Νομίζαμε ότι σχόλιαγε κάποιο σχολείο. Είναι τρελό, ξέρεις. Ποδιά δηλαδή. Ποδιές, κανονικά. Λένε λοιπόν ότι τώρα η γυναικεία μόδα θα αλλάξει. Ναι. Επειδή πήρε πολλά καυστικά σχόλια για τον τρόπο έτσι που άφησε τις γυναίκες πολύ free και ελεύθερες και λουλουδάτες. Και θα γίνει φοβερά αυστηρή. Όλα τα ρούχα θα είναι πάρα πολύ κλειστά. Καλέ, θα σκάσουμε μέχρι εδώ. Και με κορσέ, μήπως. Δεν αποκλείεται. Με το φοβερό κύμα σεμνοτυφίας που μας έχει πιάσει στα χαστούκια τώρα τελευταία, να αρχίσουν να μας βάζουν και κορσέδες και μπανέλες και δεν ξέρω κι εγώ τι. Εμείς τα πληρώνουμε όλα και οι γυναίκες μας άνε. Εγώ πάντα θα φοράω παντελόνι όμως. Εσύ έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία στο... Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Χρόνια ολόκληρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παντελόνια. Με βολεύουν δηλαδή, γι' αυτό το λόγο. Παρόλο που και... είσαι από τις γυναίκες που οι φούστες τις λατρεύουν. Δεν ξέρω αν τις λατρεύεις εσύ, αλλά οι φούστες αγαπάνε ιδιαίτερα. Έτσι, όταν τη φοράω και είναι λιγάκι έτσι και αυτό και κοιτάζει κάποιος, με βολεύει πιο πολύ το παντελόνι να μην κοιτάζει. Δεν σ' αρέσει να σε κοιτάνε? Όχι. Δεν σ' αρέσει να μπεις κάπου και να φοράς κάτι σεξι και προκλητικό? Όχι χιδέα προκλητικό. Όχι. Σεξι προκλητικό και να είσαι κοπελίτσα και να αισθάνεσαι τα ανδρικά βλέμματα θαυμασμού επάνω σου? Καθόλου. Ντρέπεσαι? Πάρα πολύ. Αφόρητο. Και όσο περνάει ο καιρός, ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, δεν είμαι σεμνότυφη. Μπορεί να κάνεις άλλα πράγματα δηλαδή που να είναι πολύ πιο τολμηρά. Βέβαια, πολύ τολμηρά πράγματα. Πολύ τολμηρά πράγματα. Ναι, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση δηλαδή, με τη γυναίκα. Θα μπορούσε, ας πούμε, να είσαι παντρεμένη με δύο άντρες, θα μπορούσε να ζεις με δύο άντρες ταυτοχρόνως. Αυτό ομολογώ δεν το έχω σκεφτεί, γιατί παρά είναι τολμηρό. Κάτσε να προσδιορίσουμε το τολμηρό δηλαδή. Ναι. Θα μπορούσε να απατήσεις τον άντρα σου. Συνειδητά, πρόσεξε, όχι να υποκύψεις ένα πάθος και να πεις τώρα αγάπησα αλλού και θα χωρίσω. Όχι, συνειδητά, να έχεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου και να κάνεις τέτοια. Μου βάζεται πολύ δύσκολο. Όχι, τότε είμαι δειλή, φαίνεται. Όχι, δεν θα μπορούσα. Αν ερωτευόμουν, άλλη ιστορία. Αλλά δεν θα μπορούσα, όχι, καθόλου. Αλλά είσαι πολύ συντηρητικό άτομο, κατά βάση. Μήπως. Δηλαδή, εγώ νόμιζα, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο, ότι είμαι μια θεατρίνα από τη Δευτέρα Γυμνασίου με την τσάντα, νόμιζα ότι είμαι πάρα πολύ ελεύθερη. Τελικά, μήπως είμαι έτσι όπως λες. Θα μπορούσες να πάρεις τον άντρα μιας άλλης γυναίκας? Αν αυτή ήταν φίλη μου, ποτέ. Μακάρι να χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Φτάνει να μην την ξέρω, λέει, ε. Ναι, αν τον ερωτευόμουν, δεν θα σκεφτόμουν, όχι να τον πάρω. Και δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να... Δεν θα έλεγα ποτέ ότι αυτόν θέλω να τον πάρω από αυτή. Δεν θα ήταν εκεί το πρόβλημά μου. Απλώς θα ήμουν ερωτευμένη και όταν είσαι ερωτευμένος θέλει να είσαι με κάποιον. Αλλά θα κατέπνιγα αυτό το πάθος, εάν... το πάθος. Τον έρωτα, δεν ξέρω πώς το κάτι, πώς το κάτι, λένε το ξεχωριστό αυτό που σε κάνει να κάνεις τέτοιες λιονταριές. Εάν αυτή ήταν γνωστή, όχι καν φίλη. Φίλη δεν το συζητάω δηλαδή, αλλά γνωστή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όχι, θα κάνουμε και άλλες προσωπικές ερωτήσεις. Κάτι με έχει πιάσει ψυχαναλυτικό σήμερα και δεν θα γλιτώσει ούτε η Βέρα ούτε ο επόμενος προσκεκλημένος μας. Νέος τραγουδιστής, μουσικός, είναι καλύτερη φράση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, υποδεχτείτε τον. Καλώς. Λοιπόν,
Θα σε περάσω από εδώ. Πόσο θέλετε αυτό. Θα χωρέσει να περάσει μετά από δύο χρόνια. Ναι. Η κυρία Κρούσκα, ο κύριος Μαζονάκης, η κυρία Κρούσκα έχει υπόψη του Γιώργου, ρωτούσε για σένα. Ευκαιρία λοιπόν να τη αποκαλύψουμε ποιο είσαι και, και τι κάνει. Νέο μουσικό καλύτερα, έτσι δεν είναι. Από νέο τραγουδιστή, ο οποίο εμφανίστηκε φέτο με ένα καινούριο, τι λέω, καινούριο δίσκο. Τι κάνω, πρωινό το ξόου. Τέλο εμφανίστηκε με το δίσκο του, πήγε καλά. Πολύ καλά. Εσύ θα μα πει εντυπώσει σου. Σε ποια φάση της καριέρας σου λες να είσαι? Στην αρχή. Εκεί που τα πράγματα μόλις αρχίζουν και συμβαίνουν. Μόλις αρχίζουν και συμβαίνουν, όπως το είπες. Και αυτό με βρίσκει έτσι και λίγο να τα χάνω σιγά σιγά. Αλλά είναι η δεύτερη προσωπική δουλειά που έχω κάνει, ας πούμε. Η πρώτη, υπάρξει και μια πρώτη δουλειά. Οπότε είμαι λίγο, ξέρεις, είμαι λίγο πιο όριμος από ό,τι πέρυσι. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, πες μας, σε παρακαλώ. Τραγουδιστής. Προσωπικά πράγματα. Εσύ είσαι παντρεμένο παιδί? Παναγία μου, όχι. Όχι. Δεν θα πάρω προς το παρόν. Από τις γυναίκες που είναι κατά του γάμου? Όχι φανατικά με μια σημαία μπροστά, μην παντρευτείτε γιατί χανόμαστε. Αλλά επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, λέω γιατί να το αποτολμήσω χωρίς να είμαι σίγουρη. Έλα να πούμε λοιπόν για τη ζωή του Εργένη. Έλα να πούμε. Δηλαδή, ξέρεις. Πες μου ποιο είδος φαγητού τηλεφωνείς πιο συχνά για να σου στείλουν σπίτι. Είπα και το παίρνω. Η μαμά μου ξέρει τα μπιφτέκια, κυρίως μπιφτέκια, υψητότητες κατσαρόλες, μπιφτέκια με πατάτες. Θα μου πεις, μα δεν μπορείς να φτιάχνεις μπιφτέκια με πατάτες, είναι τόσο δύσκολο, ναι. Δεν έχω χρόνο να το φτιάχνω. Και εν πάση περιπτώσει, αφού η ταβέρνα απέναντι φτιάχνει ένα έκτακτο λεμονάδο. Γιατί να ασχολείσαι, βεβαίως, ναι. Όχι, σας παρακαλώ, κυρία Κρούσκα. Όχι, με συγχωρείτε, γιατί η παντρεμένη βρίσκεται και εγώ. Δεν είναι παντρεμένη. Το ξέρω, γι' αυτό σας παρακαλώ. Αλλά δεν παραγγέλνω συχνά έξω. Μαγειρεύω μόνη μου, ναι. Ναι, εγώ αυτό το έχω το κακό, δεν μαγειρεύω. Α, και τα φασολάκια, δεν ξεχαστώ. Καλά, κάνεις delivery φασολάκια. Delivery φασολάκια. Δεν τρέπεσαι να παίρνεις τηλέφωνο και να κάνεις παρακαλώ μια... Ναι, τι να κάνω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα φασολάκια. Όταν από τι πρέπει να πω, δηλαδή, ότι μου αρέσει το φουαγκρά για να μην αφού μου αρέσουν τα φασολάκια, πώς θα γίνει. Πάρα πολύ με απελευθέρωση. Έτσι, μπράβο. Γιατί εγώ φρικτά πράγματα παραγγέλνω να μου φέρουν. Έχεις παραγγείλει εσύ delivery μπεκρή με ζέ ποτέ? Εγώ το μόνο πράγμα που έχω παραγγείλει είναι δίαιτα. Μόνο αυτά που σου έρχονται. Αυτά που μου έρχονται. Τα άλλα κάθομαι και τα τρώω μόνοι. Μα δεν έχει τίποτα μέσα, αγάπη μου, αυτό το delivery δίαιτα. Ανοίγεις ένα που υπόσχεται πολλά, ένα δίσκο έτσι μεγάλο σε μια συσκευασία και βλέπεις ένα φασόλι. Αυτό είναι. Συγγράφει το φασόλι σε μια ταμπέλα. Γεύμα. Αλλά άμα καθίσω και μαγειρέψω, μαγειρεύω καλά. Θα μαγειρέψεις καλά και πολύ. Και πολύ. Ποσότητες. Λοιπόν, άλλο χαρακτηριστικό του Εργένη. Ποια είναι η σχέση σου με την κυρία που σου καθαρίζει το σπίτι? Αχ, πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Βέβαια, πρέπει για να καθαριστεί όμως το σπίτι, πρέπει να την αφήσω μόνη της και να φύγω. Βέβαια, κλασικό. Δεν πρέπει να είσαι ποτέ εκεί. Διότι πιάνουμε τη συζήτηση, πρέπει να της πω όλα το τι έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή και στην εφημερίδα, να μου πει τα δικά της. Ναι, πρέπει να λείπει. Τα πάντα. Δεν γίνεται δουλειά άμα είσαι εκεί πέρα, διότι πιάνουμε τη συζήτηση και. Εδώ είναι που αναστρέφεις αυτό που λέγανε παλιές, ότι αν κοριτσάκι μου δεν είσαι από πάνω, δεν θα γίνει τίποτα. Το ξέρω ότι δεν θα γίνει τίποτα, αλλά. Η μαμά μου μετά από αυτή την ερώτηση μου έκανε θα ντρέπεται πάρα πολύ. Τώρα δεν θα ξαναβγεί στο ίδιο έξω. Ναι, αλήθεια σου λέω, γιατί θεωρεί ότι είναι φοβερή ανεπροκοσύνη, πώς λέγεται, ανεπρόκοπο αυτό για μια κοπέλα να μην κάνει μόνη τις δουλειές. Πες μου άλλα για την ευγένικη ζωή σου. Πες μου αν έχεις ένα μανιακό σχιζοφρενές καθαριστήριο που του στέλνεις έξω τέσσερα που κάμισε και σου γυρίζει δύο. Όχι, όχι, και... εγώ είμαι μανιακή απέναντι. Γιατί? Γιατί με το καθαριστήριο και το πλυντήριο. Χάνεται λίγο το λογαριασμό. Πας, ας πούμε, μια καραβιά ρούχα. Δεν κάθεσαι να κάνεις και απογραφή. Έτσι, έτσι. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Μέχρι τελευταία στιγμή, εγώ για να το καταφέρω το καθαριστήριο στη γειτονιά μου. Ξέρει, όποτε καταρχήν με βλέπουν, τρέμουν, λένε τι έχει ξεχάσει, τι έχει γίνει. Τι... Ναι, γιατί μονίμως δεν θυμάμαι. Τα πετάω και φεύγω. Ξέρεις, από το αυτοκίνητο, αν είναι δυνατόν, να τα πετάξω από το παράθυρο και να φύγω. Δεν σ' αρέσει πώς την έχω ψυχολογήσει. Ναι, δεν σ' αρέσει. Εγώ κάτι με δει σαν να με ξέρει. Λοιπόν, είναι. Ενώ τις γειτόνισσες τα άπλυτα δεν τα χάνει ποτέ το καθαριστήριο, έτσι. Τα δικά σου που είσαι συνέχεια με την ψυχή στο στόμα. Ναι, ναι, ναι. Μετά από και δύο ξέρεις τι με νευριάζει πολύ. Να το πω τώρα γιατί μπορεί να ενοχλεί και άλλους ανθρώπους. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που βάζουν στα καθαριστήρια τα πιαστηράκια, το έχεις παρατηρήσει με τον όρθιο. Ναι, ναι, ναι. Τα φοβερό ενοχλητικό. Στα μεταξωτά, στα αυτά και να σου σκίζονται. Και να... Το θεωρώ πάρα πολύ ενοχλητικό. Μπορεί να γίνει κάτι να σταματήσει αυτό? Όχι. Έκκληση προς όλους τους στεγνοκαθαριστές. Επίση να σου πω για κάτι άλλο. Τα τασάκια του Βασιλόπουλου δεν βγαίνουν από κάτω οι τιμές. Απορώ γιατί σου βάλανε μικρόφωνο. Αφού δεν πρόκειται να πεις λέξεις σε αυτή την εκπομπή. Είσαι προσκεκλημένος και επειδή είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου και έχεις πράγματα να πεις, αλλά και γιατί είσαι πολύ καλός μου φίλος. Λίγο περισσότερο γιατί είσαι καλός μου φίλος,
Γιατί ξέρεις, πραγματικά εγώ θα μιλάω, δεν θα μιλάει ο Αχιλλέας. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Καλά, και ενημέρωσε του. Ενημέρωσε. Ότι... Πες μου. Έχω μια πολύ ήσυχη. Πολύ, θα είναι μια πολύ ήσυχη βραδιά. Μη μου τον τρομάζετε, μη μου τον πανικοβάλλετε, μη μου κάνετε τίποτα από αυτά που δεν πρέπει να κάνει κανείς στον Αχιλλέα. Ο οποίος ακριβώς επειδή έχει τράκα, ας πούμε, μπροστά στην κάμερα, φροντίζει και στη δουλειά του να είναι φοβερά οργανωμένος, να κρατάει την ησυχία του, μπορείς να δουλέψεις. Πώς δουλεύεις σε στιγμές τρελοκομείου? Αποστασιοποιούμε. Όταν βάφεις μια επίδειξη, α, ο Αχιλλέας Χαρίτος είναι ίσως μέσα στους τρεις καλύτερους και πιο γνωστούς μακιγιέρ της Ελλάδας. Είπα σε χλαμάρα, το ξέρετε, εντάξει. Λοιπόν, όταν γίνεται μια επίδειξη μόδας, ναι, με τα μοντέλα να αλλάζουν, να τρέχουν διάφοροι αλόφρονες. Λοιπόν, είναι η ώρα αυτή που έχω ήδη τελειώσει τη δουλειά μου και το τρελοκομείο έχει υπάρξει στο δικό μου χώρο προηγουμένως. Είναι η συνέχεια αυτή που συνέχεια. Τώρα, ναι. Τότε είναι που φωνάζει ο Κοστέτσος, τη στιρέλα, τη στιρέλα. Αυτό ακριβώς, εκείνη την ώρα, αυτό το τρελοκομείο, για να ξέρουμε. Πριν από αυτό υπάρχει τώρα τρελοκομείο που αφορά το make-up και τα μαλλιά. Όπου συνήθως γίνεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, σε πολύ μικρούς χώρους, όλα τα κορίτσια μαζί, υδρώνουν. Ζηλεύουν η μία την άλλη. Όχι, ή τουλάχιστον δεν φαίνεται αυτό εκείνη την ώρα, γιατί το άγχος τους είναι να γίνουν όσο καλύτερες μπορούν. Ποιες είναι οι πιο βεντέτες, τα νέα μοντέλα, οι πολύ νέες κοπέλες ή οι μεγάλες φίρμες? Ποιοι κάνουν περισσότερες δυσκολίες? Βεντέτες είναι αυτές που δεν είναι επαγγελματίες. Δηλαδή, ξέρεις τι εννοώ. Ξέρεις, θέλω να σου πω το εξής, ότι τα μεγάλα ονόματα των μοντέλων που όλοι ξέρουμε είναι οι πιο συνεργάσιμοι άνθρωποι. Δηλαδή, θα κάτσει, ας πούμε, ρωτάω τώρα, η Τζένι Μπαλατσινού να τη φτιάξει το πρόσωπο ακριβώς όπως νομίζει και ταιριάζει σε μια επίδειξη? Όπως νομίζω. Όπως είναι ταιριάζει. Το ύφος της δουλειάς. Βέβαια, ναι. Δεν θα έχει αντίρρηση, δηλαδή. Απόλυτα. Δεν με κάνει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όλες συνεργάζονται και όλες ακολουθούν το ύφος της επίδειξης. Τώρα, η συγκεκριμένη ανατομία της κάθε κοπέλας επιβάλλει μια ειδική μεταχείριση στο πώς θα κάνεις τη γραμμή σου. Πόσο πολύ μεταμορφώνεται ένα πρόσωπο σε ένα... Σε έχω ακούσει να λες ότι ναι, υπάρχουν πρόσωπα που μεταμορφώνονται και ναι, πρόσωπα που δεν μεταμορφώνονται με το μακιγιάζ. Όχι. Όλα τα πρόσωπα μεταμορφώνονται. Όλα τα πρόσωπα μεταμορφώνονται αν υπάρχει ο λόγος. Και βέβαια υπάρχει και μια κατηγορία από πρόσωπα που η φυσική τους κατάσταση είναι πολύ άχρωμη, οπότε και ελάχιστο χρώμα να βάλεις πάνω αρχίζουν και μεταμορφώνονται. Αυτές είναι οι περιπτώσεις των γυναικών που δεν τις γνωρίζεις χωρίς το μακιγιάζ, που δεν είναι έντονες καθόλου σε φυσική τους κατάσταση, δηλαδή το αντίθετο από σένα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τον Χρήστο Δάντη. Χρήστο Δάντη. Έλα τώρα, άστα αυτά, παντρεμένοι άνθρωποι, αποκλείεται να με το θυμάσαι. Είδα το βίντεο κλιπ του «Μωράκι μου, τι θες από τη ζωή μου»? Μωρό μου, εσύ, όχι. Όχι. Είσαι αδιάβαστη. Δεν είδε, τι θες, μωρό μου. Μωρό μου εσύ. Τι κάνεις στη ζωή μου εσύ. Πώς φάνηκε? Το βίντεο κλιπ, ναι. Πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Σένα? Και εμένα πολύ καλό. Και εμένα πολύ καλό. Μια χαρά δηλαδή, πολύ ωραία. Το να παρακολουθείς, το να έχεις ένα πρώην σύζυγο και η δουλειά του να είναι και εκείνη εκτεθειμένη όπως η δική σου, αναγκαστικά σε φέρνει σε επαφή πιο πολύ από όταν να δουλεύετε σε ένα γραφείο και να χωρίσετε και τέτοια. Αλλά... Θέλεις δεν θέλεις, τον βλέπεις και σε βλέπει. Και είναι και το ίδιο επάγγελμα. Ναι. Θα λειτουργήσει καθόλου ανταγωνιστικά ένας χωρισμός ή εντάξει, όλα όχι, καλά? Όχι. Δεν ξέρω αν λειτουργεί ανταγωνιστικά ένας χωρισμός σε άλλα ζευγάρια καλλιτεχνικά. Σε εμάς είμαι σίγουρη ότι όχι. Πες μου τώρα για τα δικά σου. Έχεις δει τις εκπομπές μου? Μου έχει μείνει αυτό την προηγούμενη εκπομπή. Ναι, σε βλέπω τακτικά. Όχι. Καταρχήν η Λίτσα δουλεύει και δουλεύει βράδυ. Κέντρο φέτος. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου, αν σκέφτεται τα χιλιόμετρα επεπαμείνω? Όχι, δεν είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Μένω κοντά. Μένω Γλυφάδα και το μαγαζί είναι στη Βάρκιζα. Τι αυτοκίνητο έχει? Ένα Escort καμπριολέ. Ζηλεύω. Γιατί? Δεν ζηλεύω τα Escort σε καμπριολέ, πρέπει να σου ομολογήσω, αλλά μ' αρέσει το ανοιχτό αυτοκίνητο και ειδικά σε μια νέα κοπέλα. Mm. Είναι ωραίο. Δεν το χρησιμοποιώ ανοιχτό όμως. Γιατί, Λίτσα μου? Γιατί μου παίρνει ώρα στα μαλλιά. Και εκνευρίζομαι. Ζήστο τώρα στην παραλιακή, καλοκαίρι, πανσέλινο. Ζήστο τώρα που προλαβαίνεις. Τα μαλλιά σου είναι ωραία. Κοίταξε, έτσι, μεσημέρι δεν το ανοίγω το αυτοκίνητο γιατί ηλίαση. Με χτυπάει ο ήλιος και γίνομαι κουδούνι. Το βράδυ, γενικά δεν είμαι άνθρωπος που βγαίνει πολύ έξω. Λοιπόν, το βράδυ φεύγω να πάω στη δουλειά μου. Δεν μπορώ να είμαι χτενισμένη και να ανοίξω το αυτοκίνητο και να πάω στη δουλειά μια τρελή. Αλλάζουμε έτσι... για κανένα μήνα αυτοκίνητα. Τι έχεις εσύ? Ένα συμπαρού 609 ετών. Όχι, δεν θα αλλάξω. Όχι, λέει, δεν θα αλλάξω. Ευχαριστώ. Η γυναίκα ξέρει τι θέλει και ξέρει το συμφέρον της. Ξέρεις τι θέλεις, τι θέλει? Ξέρω τι θέλω. Πριν δεν σου τελείωσα, γιατί τα αφήσαμε λιγάκι και μου λες γιατί κουνάς το κεφάλι σου. Για το κέντρο. Ναι. Απλά είμαι δυσαρεστημένη πάρα πολύ. Γίναν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά από ό,τι περίμενα. Εντελώς διαφορετικά από ό,τι είχα συμφωνήσει.
και μπορεί ξαφνικά να βρεθώ ξεκρέμαστη χωρίς δουλειά. Και εκτός σχήματος. Αλλά κάτσε μισό λεπτό να σου πω κάτι. Το Ρίμπας είναι Μαντώ Πασχάλης. Και Σταμάτης Κόκοτας. Και συγγνώμη, ναι, και Σταμάτης Κόκοτας. Είναι μεγάλα ονόματα τώρα, δηλαδή, και αν έχεις μερικές αμφιβολίες και αν αισθάνεσαι λίγο αδικημένη, σκέψου ότι είναι... Δεν είμαι λίγο, κατάλαβες, εκείνο το πρόβλημα. Είμαι πάρα πολύ. Δεν είμαι αδικημένη, είμαι ισοπεδωμένη. Πόσα τραγούδια λες και πότε? Όχι, να σου πω έτσι, δηλαδή, να το θέσουμε το θέμα, γιατί εγώ θα έρθω και θα δω. Ναι, πόσα τραγούδια λες και πότε? Τρία. Όχι, δεν λέει. Όχι. Εντάξει. Τρία και έφυγα δεν λέει. Τι λέει? Λέει ότι να γίνουν τα 3-5 και σε μια καλύτερη ώρα και σεβόμαστε τρομερά το μέγεθος των υπόλοιπων που υπάρχουν εκεί, γιατί ο Κόκοτας είναι κεφάλαιο. Βεβαίως, βεβαίως και σέβομαι. Βεβαίως και σέβομαι, βεβαίως και τον Κόκοτα και τον Μαντώ και τον Πασχάλη. Ίσως φτιάξουν τα πράγματα. Και σου είπα, δεν μιλάω γιατί είμαι λίγο αδικημένη, μιλάω γιατί είναι τα πράγματα από έτσι. Έχω δηλαδή απόλυτο δίκιο. Και έχει συμφωνήσει. Δεν έχουν τηρηθεί οι υποσχέσεις που μου δώσανε. Πήγα για να κάνω δύο πράγματα και κάνω μισό. Τι έχουμε τώρα? Μία νέα τραγουδίστρια. Τι θα έχουμε σε λίγο? Ακόμα μία νέα τραγουδίστρια. Κυρίες και κύριοι, η Βίκη Χαρίτου. Περάστε και καθίστε. Όπως θέλετε. Η άσχημη Βίκη Χαρίτου. Η χάλια Βίκη Χαρίτου. Εδώ κάτσε. Νομίζω ότι χρειάζεται κάτι, ένα αξεσουάρ για το τρακ. Μπορείς να κρατήσεις λοιπόν το γορίλα μας Μαρίτσα ή το γορίλα μας Αντώνη. Ο γορίλας μου αρέσει πιο πολύ, αλλά είναι μακριά, δεν είναι μεγάλο. Το παπαγάλο μας κύριο Αποστολίδη. Ή μπορείς να αρχίσεις, αν θες να κάνω μερικά, να καρφώσω. Πριν από μία περίπου ώρα βρέθηκα μπροστά σε μια πολύ συγκινητική σκηνή. Κατέβηκα κάτω για να διορθώσω τα μαλλιά μου, χωρίς αποτέλεσμα όπως βλέπετε. Και βλέπω στο μακιγιάζ τη Βίκη Χαρίτου, η οποία κρατούσε τον καινούριο της δίσκο, που μόλις κυκλοφόρησε, και τη Λίτσα Ντεγιαγκούση να τον κοιτάξει με τρομερή περιέργεια και να της λέει φοβερά μέσα από την καρδιά της, πω πω καλή επιτυχία. Πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ. Δεν είναι ηλίθεια που συγκινήθηκα. Γιατί έφερε αυτή το δίσκο? Γιατί έφερε ωραία. Βάλε τα πράγματα στη θέση τους. Μπορώ να σου πω μέσα στον. Έχει μέσο γιατί δουλεύει στο Star Channel. Λοιπόν, θα σας δείξω εγώ. Έχω το... Έχω μέσο, είμαι της οικογενείας εδώ και... Είχε το θράσος να με ρωτήσει πώς είναι. Είχε το θράσος να με ρωτήσει, θα σας δείξω και το από πίσω. Είχε το θράσος να με ρωτήσει αν μου αρέσει. Είσαι ένα τέρας το δίτσο. Καταρχήν... Πώς βγαίνει στην τηλεόραση, με συγχωρείς. Ναι, θέλω να σου πω και σε ένα δίκιο ότι από εδώ έχουν περάσει πολύ καλή πλαστική χειρουργία. Έξοχοι επιστήμονες, αν θες να αλλάξεις κάτι στο πρόσωπό σου, όλο αν γίνεται, όλο το κεφάλι, να σου δώσουμε μερικά τηλέφωνα. Μου έχουν πει. Τι να κάνω πλαστική στη μύτη. Μου είπαν ότι είναι στραβή και ότι πρέπει να κάνω. Μου είχε πει ένας πλαστικός χειρουργός να το κάνω αυτό. Και του είπα δεν θα μπορώ μετά να τη συνηθίσω αν την αλλάξω. Δεν φαντάσου δηλαδή να γίνει κάπως αλλιώς και να. Θα μου ήρθε περίεργο. Όπως και να ήταν δηλαδή, θα τα άφηνα όπως είναι το πράγμα. Δεν θα την κάνεις, ε. Κάντε τώρα που είσαι μικρή. Εγώ τώρα που... την έκανα και τώρα είναι πάρα πολύ αργά. Τώρα είναι αργά. Και όχι μόνο, τώρα σε ξέρει. Στόμα σου. Γενικά χάλια, πρέπει να αλλάξει πολλά. Ο γιατρός ήταν ευγενικός μαζί της. Χάλια, τέρας. Αυτή πώς είναι η μύτη? Αυτή είναι η μύτη που παθαίνει ψητακίαση. Λοιπόν, πόσα χρόνια τώρα τραγουδάς επαγγελματικά? Ένα, δύο. Πόσο χρόνο είσαι? 22. Έχεις φίλο? Ναι. Εκτός δουλειάς? Ναι. Thank God. Ποιος έκανε το πρώτο βήμα? Εγώ. Για λέγε πώς το κάνεις αυτό. Πώς το έκανα. Τώρα άμα είσαι 22 χρονών ξέρω πώς το κάνεις. Άμα είσαι 32 δεν ξέρω πώς το κάνεις. Για λέγε, με ενδιαφέρει ωστόσο. Πώς έκανα το πρώτο βήμα. Τον πήρα τηλέφωνο. Όχι, όχι, μέσα στη θάλασσα ήμασταν. Ξέρεις τι φαντάστηκα εγώ τι του έκανε. Κολυμπούσα. Μισόκι. Κολυμπούσα. Όχι, μην το πεις. Είμαστε του κολεγίου, μην το πεις. Κολυμπούσες λοιπόν. Κολυμπούσα. Και το κατάλαβε, εντάξει. Έκανα διάφορα. Τώρα το πώς πω... κολυμπούσες και το κατάλαβε. Τον πλησίασα, άρχισα του μιλάω. Και έβγαλε το μαλλιό της. Και έβγαλε το μαλλιό μου. Όχι, όχι. Τον ήξερες καθόλου? Ναι, βέβαια. Αγνωριζόσαστε. Γνωριζόμαστε. Αλλά και έγινε η πρώτη κίνηση, ας πούμε. Στο κολύμπι επάνω. Στο κολύμπι επάνω. Σε θάλασσα ή πισίνα? Σε θάλασσα. Ποια θάλασσα? Τώρα, στη Θεσσαλονίκη κάπου, έξω. Προς τα έξω. Θα πάω. Τι είναι αυτό που σε τρελαίνει περισσότερο από όλα? Η κακία του κόσμου. Η κακία του κόσμου γενικά. Γιατί να γίνονται πόλεμοι, γιατί όλα αυτά.
Και αυτό το πράγμα σε σκοτώνει προσωπικά. Ναι, αλλά δεν μπορείς να πας έτσι. Δεν μπορείς να φορτωθείς όλη τη στεναχώρια του κόσμου πάνω στο κεφάλι σου. Είμαι σκορπιός, Ρίκα, και είμαι ευαίσθητη πολύ. Εγώ την ως που είχα μάθει ότι η σκορπιή, να σου πω την αλήθεια. Είναι σκληρή. Είχα μάθει ότι η σκορπιή είναι σκληρή. Σε μερικά πράγματα είμαι πολύ σκληρή. Και εκεί που πάμε οι σκορπιοί να πέσουμε, ο Θεός μας δίνει τελευταίο λεπτό, ας πούμε, δύναμη. Σηκωνόμαστε όλοι, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και ορμάμε. Και λέμε εντάξει, είμαστε δυνατοί, πρέπει να το δείξουμε. Ναι, αλλά μας κάθε από το κακό σου, για τους πολέμους, για τις στεναχώρια, για τα πεινασμένα παιδιά, δεν θα σου μένει καθόλου χώρο. Για τα γεροκομεία. Για τα γεροκομεία. Πας, βλέπεις κανένα κόσμο άρρωστο. Και τα βιντεοκλίπ μου βγήκανε στο ίδιο Μαγία Ζώνη. Όπου αυτό για να το κάνεις, μάλλον εσύ θα πρέπει να κλαις τρεις μέρες, αφού είσαι τόσο ευαίσθητη μόνο και μόνο με τη σκέψη. Τι έγινε εκεί που πήγες? Επειδή αγαπά πολύ τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Και δεν τους βλέπω, τους βλέπω μια φορά το χρόνο. Και σήμερα συγκινούμε πολύ, γιατί ξέρει η μητέρα μου είναι εδώ στην Αθήνα μαζί μου. Και θα με βλέπει σήμερα το βράδυ και ξέρω ότι θα κλαίει. Δεν έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις τους γονείς σου συχνότερα? Μια φορά το χρόνο. Γιατί? Γιατί και η δουλειά και εκείνοι λείπουνε. Και επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά. Και εγώ τη βλέπω τη μαμά μου σπάνια και έχω τύψεις, τρομερές όπως καταλαβαίνεις. Έχει κάνει πολλά για μας, Ρίκα. Για μένα πάρα πολλά η μητέρα μου. Και επειδή είμαι παντρεμένη με ένα γιατρό Ελβετό, ένα πολύ καλό παιδί. Και επειδή δεν μου έκανε το κλίμα εκεί, ήταν μελαγχολικό. Για διακοπές είναι πολύ ωραίο η Ελβετία, αλλά το να πας και να μείνεις είναι μελαγχολικό μέρος. Και έφυγα και είναι η πίκρα της μητέρας μου. Είσαι ακόμα και πάντα παντρεμένη? Είμαι πάντα παντρεμένη. Πριν ένα μήνα πήγα, είδα το. Γιατί ο άντρας μου την ημέρα που έφυγα από την Ελβετία μου λέει: εσύ θα φύγεις στην Ελλάδα και εγώ θα πάω στην Αιθιοπία. Είναι στην Αφρική η γιατρός και βοηθάει τους φτωχούς. Δηλαδή έχει δώσει τη ζωή του τώρα για το, σαν ιεραπόστολος που λέμε. Δεν βλέπεις ούτε τον άντρα σου, δηλαδή? Τον είδα πριν ένα μήνα. Τον βλέπω βέβαια, αλλά πώς τον βλέπω? Πώς τον βλέπω? Έχω δύο παιδιά και αυτά είναι, τα είχα εδώ μαζί μου στο γερμανικό σχολείο. Τώρα είναι στην Ελβετία στο καλύτερο κολέγιο με 6 γλώσσες. Τι να το κάνω όμως που μου λείπουνε. Ποιο αντρικό ελάττωμα δεν γιατρεύεται? Η ζήλια, τα χαρτιά. Η ζήλια δηλαδή, ναι. Ο τζόγος ή οι άλλες γυναίκες? Οι γυναίκες. Και το χαρτί βέβαια είναι άσχημο, αλλά το χαρτί λες είναι το να ξέρω εγώ ότι ο άντρας μου πηγαίνει με μια άλλη γυναίκα, θα πει ότι εγώ δεν τραβάω, γιατί να είμαι μαζί του. Κάπου θίγεται ο εγωισμός σου, πικραίνεσαι, πονάς, κλαις, γιατί να είσαι μαζί? Η ζήλια. Και η ζήλια. Και η ζήλια γιατί είναι αρρώστη μεγάλη. Πονάει και αυτός που ζηλεύει και ο άλλος που του κάνει τη ζωή πατίνη, ποδήλατο που λένε. Άμα πέσει ξύλο ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, τι γίνεται? Άμα είναι από αγάπη, αλλά όχι συνέχεια. Τα όχι είπε συνέχεια. Όλα. Ένα χαστούκάκι είναι καλό, αλλά όχι ξύλο άγριο που λένε. Αυτά τα πράγματα είναι για τα ζώα, όχι για το... Ναι, ένα χαστούκάκι δεν το κάνουμε και θέμα. Ένα χαστούκάκι, εντάξει, είναι από αγάπη. Αν είναι από αγάπη, βέβαια. Άμα πώς είναι θα σου από... δώσει κάποιος ένα... Έχεις φάει εσύ ποτέ χαστούκάκι από αγάπη? Από τσαντίλα θα φας ένα χαστούκι, από ζήλια θα φας ένα... Τι έκανες, πες μου τι έκανες. Πες μου τι έκανες και το έφαγες. Λέγε τον είπες με άλλο όνομα? Όχι. Από τον άντρα μου έφαγα να χαστού, γιατί τον ευρίασα κάτι όταν ήθελα να φύγω στην Ελλάδα. Κάπως μου παρεξηγηθήκαμε, αλλά το έκανε από αγάπη, γιατί δεν ήθελα να το φύγω. Εγώ όμως έφυγα γιατί έπρεπε να φύγω. Δε, το κλίμα, όπως σου είπα, ήταν μελαγχολικό. Έπινα μελαγχολία και έφυγα. Θα μου πεις τώρα είναι πιο ευτυχισμένη εδώ? Όχι, βέβαια, γιατί σκέφτομαι ότι του έκανα κακό. Και είναι πολύ καλός άνθρωπος. Τώρα που ήμουν έξω, περάσαμε πολύ όμορφα με τα παιδιά και λέω: γιατί να μην μπορούμε να είναι έρθει εκείνο εδώ ή να κάτι να κάνουμε. Θα τα βρείτε, Κατερίνα. Το μυθιστόρημα τη ζωή σου θα έχει οπωσδήποτε και συνέχεια. Μακάρι, ο Θεός που είναι. Μην κλάψεις πάλι. Δεν κλαίω. Δεν θέλω να κλαις. Τι νομίζεις, σε φέρουμε εδώ για να σε στενοχωρήσουμε και να κλάψουμε. Να περάσεις καλά με τη μαμά σου. Για λίγες μέρες θα είναι. Που βλέπω ότι τη έχει μεγάλη αδυναμία. Να προσέχεις τα παιδιά σου. Τα λατρεύω. Λατρεύω τα παιδιά μου. Γι' αυτό αγαπάω όλα τα παιδιά, Ρίκα. Εσύ είσαι τόσο καπάτσα τον άντρα σου, μπορείς να τον φέρεις εδώ? Μπορεί. Θα πάει στο υγεία να δουλέψει. Να πάει. Και να βοηθήσει και πολλούς Έλληνες, γιατί είναι πολύ καλός γιατρός και καλός άνθρωπος και μπορεί να βοηθήσει και πολλούς Έλληνες. Εσύ τα καταφέρνεις όλα, καλυγώνεις τον ψήλο. Δεν θα φέρεις τώρα τον άντρα σου εδώ πέρα να φτιάξετε μια κατάσταση μαζί? Μακάρι, Ρίκα μου. Γιατί λοιπόν, είναι ωραίο να έχεις οικογένεια. Για όλες τις μανούλες, για όλες τις οικογένειες, για όλα τα ζευγάρια που αγαπιούνται, η Κατερίνα Σνάιντερ ήταν αυτή που ήταν και θα συνεχίσει να είναι αυτή που είναι. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί θα έχουμε και εξελίξεις. Ποιος σου έχει χαρίσει αυτό το κουκλάκι? Ένα κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι. Όχι εγώ πάντα. Όχι, κούκλα μου. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Κέρι. Α, ο επόμενος που συγκλημένος μας. Τον αγαπάω. Τι να κάνω. Ο Πέτρος Γαϊτάνος. Μόλι και επειδή
Σ' αγαπάω και το ξέρω ότι σ' αγαπάω. Θα είμαι πάρα πολύ σκληρή μαζί σου. Θα είμαι φρικτά σκληρή μαζί σου. Ξέρεις ότι σ' αγαπάω και εγώ πάρα πολύ, βέβαια. Κάτσε κάτω. Αλλά εγώ δεν ξέρω πόσο σκληρό θα μπορέσω να βγω. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σκληρή μαζί σου. Δηλαδή να είσαι έτοιμη γι' αυτό. Καταρχήν να σου συστήσω τα ζώα μας. Να είμαι έτοιμη. Α, ναι, συγγνώμη. Εγώ πρέπει να είμαι έτοιμη να είμαι σκληρή μαζί σου. Εσύ να είσαι έτοιμο να σου κάνω σκληρές ερωτήσεις, να σου συστήσω τα ζώα μας. Αυτό είναι ο γορίλας μας Μαρίτσα. Μάλιστα. Έχει και παιδάκι, είναι αβάπτιστον. Αβάπτιστον που λένε. Αυτά είναι τα ζώα μας. Το κοάλα μας Αντώνης και ο παπαγάλος μας. Το κοάλα Αντώνη. Το κοάλα Αντώνης και ο παπαγάλος μας ο κύριος Αποστολίδης. Τι κάνετε. Καμιλοπάρδαλη υπάρχει. Καμιλοπάρδαλη. Εγώ δεν σου κάνω. Για καμιλοπάρδαλη. Λοιπόν, με τον κύριο Αποστολίδη στον νόμο θα ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Έτσι, κύριε Αποστολίδη. Λοιπόν, πες μου, παιδί μου, τρέφεσαι με χαμομηλή. Πώς είναι δυνατόν να είσαι πάντα τόσο ήσυχος, τόσο χαμηλών τόνων. Με εκνευρίζει. Δεν θέλω να περνά μία στιγμή στη ζωή σου. Έστω και στην εφηβεία σου, έστω και στα παιδικά σου χρόνια, έστω και χτες, που να έχει κάνει μια ιστερία, μια κρίση, να έχει σπάσει κάτι, να έχει φωνάξει, να έχει κάνει κάτι. Τέτοιο. Είμαι και έτσι. Δεν είμαι πάντα. Πες μου μία τέτοια στιγμή. Μία. Υπάρχουν τέτοιες στιγμές. Και μπορώ να πω ότι αυτές που θυμάμαι πιο πρόσφατες είναι οι ερωτικές σκηνές. Ερωτικές. Ναι, δηλαδή τι. Όταν είμαι ερωτευμένος, όταν έχω κάποιο δεσμό και με ενοχλεί κάτι, ζηλεύω εύκολα και μπορεί πάνω σε μια συζήτηση και μέσα από μία ζήλια μου να γίνω πιο ξύθιμος, να βγει αυτό το πράγμα πιο έντονα έξω. Ίσως το βλέπω εγώ έτσι και δεν βγαίνει. Δεν ξέρω. Α, περίμενε. Έχει ρίχτερ αυτό. Μια ερωτική σκηνή μετριέται ακριβώς όπως ένας σεισμός. Στην κλίμακα ρίχτερ, στην κλίμακα μερκάλι. Είμαι πολύ μορφωμένη. Λοιπόν, μετριέται σε τέτοια πράγματα. Πάντως γενικώς δεν είμαι άνθρωπος. Έχεις πετάξει, ας πούμε, ποτέ πράγμα σε κεφάλι άλλου ανθρώπου. Όχι, βέβαια. Τι θα πει όχι βέβαια, τότε δεν έχεις κάνει σκηνές. Έχεις πετάξει ένα τραπέζι, μια τραπεζαρία 12 ατόμων από ένα παράθυρο. 12 ατόμων. Ναι, έτσι μεγάλο τραπέζι. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρεις, γενικώς εσύ, γιατί ο τρόπος που μιλάς και χρησιμοποιείς το χιούμορ σου έχει μια ιδιαιτερότητα που είναι πολύ όμορφη, ξέρεις. Βέβαια, δεν αλλάζω τώρα κουβέντα, θα επανέλθω. Ποτήρι, αλλά σπάσει κανένα ποτήρι. 12 ατόμων όχι, το να σκεφτώ αν ήταν λιγότερο ατόμων, ξέρεις, τραπεζαρία. Κάτι, δηλαδή έχεις πετάξει κάτω το παράθυρο, έχεις πετάξει ρούχα άλλου ανθρώπου να πεις να η βαλίτσα σου, να τα πράγματά σου, πάρε και τα σασόνια σου και φύγε. Μπα όχι ποτέ. Όχι ποτέ, γιατί νομίζω ότι δεν λειτουργώ μέσα από αυτά. Λοιπόν, δηλαδή... πάντα είναι η πρώτη φορά, έχεις κοπέλα. Ναι, ναι, βέβαια. Και. Και. Και δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια. Τώρα θα σου φέρουμε μια κοπέλα, παρέα, η οποία είναι γλυκιά, χαριτωμένη, όμορφη. Είναι νέα και φέρελπη ηθοποιό. Τα είπα καλά, καλέ. Τα είπα καλά. Μαριάννα του Μασάτου. Πάρε τον κύριο εδώ. Τι κάνεις. Μια χαρά εσύ. Πολύ χαίρομαι που σε γνωρίζω. Αχ. Γιατί καλέ. Προσπαθώ να καταλάβω τι άρωμα φοράς. Ωραίο είναι. Σου πάει. Ευχαριστώ πολύ καλέ. Σου πάει. Συγχαρητήρια που υπάρχεις. Ευχαριστώ πολύ στη μαμά μου και στον παπά μου. Συγχαρητήρια για τη φρέσκια μούρη, το χαμόγελο, την άνεση, αυτοκίνητα. Τα αγαπάω, μ' αρέσουν. Ταχύτητα. Μ' αρέσει. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος τάχουνε. Τάχουνε. Συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος κάρφωσε ότι όταν ετοιμάστε να πάει για προπόνηση, βαριέσαι ασύλληπτα. Για τις μηχανές. Για τις μηχανές. Ναι. Βαριέσαι ή φοβάσαι. Και τα δύο. Καλά, και τα δύο. Μην το ψάχνεις, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ της τύχης και της πρόληψης και δεν θέλω να το ψάχνω ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα. Όνειρα θεατρικά. Ρόλος, ο ρόλος για τον οποίο πραγματικά θα έδινες, δεν θα λέω να πρότεινες κάποιον, αλλά θα έδινες και 10 χρόνια από τη ζωή σου. 5. Όχι, και 10, και 10. Λέει. Δίνω, το δίνω. Νύφη. Ματωμένος γάμος. Στο ματωμένο γάμο. Και μάνα. Από τίποτα πιο καινούργιο, πιο σύγχρονο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να αγαπάω τόσο πολύ όσο αυτό. Υπάρχουν ρόλοι που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά όχι όσο αυτός. Γιατί είναι κάτι για το μέλλον. Το άμεσο μέλλον. Για την Νύφη. Πώς. Δεν μου λέτε, είπατε ότι είναι τραγουδιστική διάθεση. Πολύ τραγουδιστική. Το πρωί που ξυπνάγαμε δεν βλέπαμε καμιά φορά και ένα φεγγαράκι. Ναι. Να σου το τραγουδήσω. Ναι. Αυτό που λέει χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αληθινά. Χαίρετε.
Έχουμε φοβερή κόντρα με το Γιάννη Δημαρά. Καλά, εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα επί του συγκεκριμένου. Όλο τον πειράζω ότι το αρέσουν τα κλαφτερά τραγούδια. Και άμα καμιά φορά τραγουδάμε κάνα τραγούδι και πάνω στη δουλειά στα όπα τη και κλείσε φώτα, κλείσε τα μάτια και μας λέει ο Γιάννης τι τραγούδια είναι αυτά, τότε τον πειράζουμε και του λέμε ναι και σένα σου αρέσει όλο το απομεσήμερο και το κάρο που γέρνεις στην Κεσαριανή και τέτοια. Αλλά τι να κάνεις, είναι το real thing. Ξέρεις, έχω μια μικρή απορία. Όλη αυτή την σχέση με τα μέσα, με τη τηλεόραση, με τη δημοσιότητα, την έχεις ζήσει από τα 9 σου χρονιά. Και νωρίτερα σου. Πολύ νωρίτερα, από τα 4. Δηλαδή με το παιδικό θέατρο και με τις διαφημίσεις, με modeling που έκανα. Και βέβαια επαγγελματίας από 5 ετών. Και βέβαια όλα αυτά οι δικοί μου δεν θέλαν καθόλου. Δηλαδή αν δεν είχα τους φοβερούς πυρετούς και θέλω να πάω και πήγαινε με. Α, έκανες ιστερίες από ναι, μικρή. Διότι επουδίνει λόγο. Δηλαδή στον Αθανασίου τον έβλεπα στην τηλεόραση που έκλεινε την εκπομπή με κάτι παιδάκι και λέγανε γεια σας. Και λέω θέλω, το θέλω πάρα πολύ αυτό, θέλω να πάω εκεί. Και επειδή έκανα φάση στο τηλέφωνο, μιλούσα διάφορες συζητήσεις και τα έλεγα μαμά, σε θέλει ο τάδε, έτσι ψέματα. Πήρα τον Αθανασίου και λέω σας παρακαλώ, θέλω να έρθω και η μαμά μου δεν με φέρνει, πείτε της να με φέρει. Και της λέω μαμά, ο κύριος Αθανασίου, έλα μωρέ μου. Λέω πάρτονε. Και εκείνη έτσι, ναι, ποιος είναι. Και της μιλάει και λέει, μα γιατί δεν φέρνει το παιδάκι σας. Και την επομένη πήγα. Είμαι ευτυχισμένη. Κοίτα, είναι να μην σου βγει κόρη με απόφαση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τις συγκρατείς με τίποτα. Αποφασισμένη. Δεν ξέρω αν αποδειχθεί αυτό ότι είναι ελάττωμα ή προτέρημα, γιατί όλα δοκιμάζονται στον χρόνο, ξέρεις, έτσι. Πες μου για την Κύπρο. Ξέρω ότι ήσουν στην Κύπρο. Έκανες το ρεπορτάζ εκεί για την αποκατάσταση της δημοκρατίας ή για το. Για την εισβολή του Ατήλα. Για την εισβολή του Ατήλα. 20 χρόνια μετά. Και 20 χρόνια πριν. Και με το. Ναι, 20 χρόνια μετά και 20 χρόνια πριν. Σωστά. Πάθατε την πλάκα σας εκεί, ε. Ξέρεις τι, Κατερίκα. Θυμώνω τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω. Μπορεί να γερνάω. Και δεν ξέρω τι πάει να πει αυτό. Αλλά θυμώνω τον τελευταίο καιρό. Γιατί διακρίνω ότι υπάρχει μία μεθοδευμένη προσπάθεια να σταματήσει ο λαός μας να έχει μνήμη. Και εξοργίζομαι. Δεν είναι δυνατόν να έχουν περάσει 20 χρόνια και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός σήμερα, στο σύνολό του, έτσι, να είναι τι ώρα θα κλείσουν ή θα ανοίξουν τα μαγαζιά και να μην θυμόμαστε ότι έχουμε 20 χρόνια από τότε που εισέβαλαν οι Τούρκοι στο νησί της Αφροδίτης, ότι θρηνεί η Ελλάδα 4.000 νέα παιδιά που πέθαναν, ότι υπάρχουν οικογένειες ορφανές, ότι υπάρχουν οικογένειες που έχουν ακόμα αγνοούμενους. Και να μην μας ενδιαφέρει. Και εκεί είναι η μεγάλη ένσταση που έχω επίσης και με εκείνους τους νεαρούς, οι άμυροι, και αυτοί τι ξέρανε δηλαδή, εμείς φταίμε γιατί δεν ξέρουν, που διαδήλωναν στο Σύνταγμα και πηγαίνανε μπροστά στο παλικάρι που ήταν εκεί στον άγνωστο στρατιώτη για να κάνει μια κοπελιά στριπτίζ και να τον προσβάλλει. Το θεώρησα ότι χειρότερο υπήρξε. Και ντρέπομαι γιατί 20 χρόνια μετά ο ελληνικός λαός δεν θυμάται την Κύπρο. 4.000 παιδιά σκοτώθηκαν αργά. Από τη Φλόρινα, από τη Μακεδονία, από τη Θράκη, από τα νησιά, την Πελοπόννησο, από τη Στερεά. Και δεν τα θυμόμαστε. Και μπαίνω ξαφνικά στο νεκροταφείο εκεί, που το είδαμε στη Λευκοσία, και κατά σύντομα ήταν και Έλληνες προσκυνητές που είχαν κάνει εκδρομή και πήγανε να δούνε πού είναι θαμμένα τα παλικάρια που πήγαν το 1974 τον Ιούλιο, τρία αεροπλάνα λογατζίδες που έφυγαν από την Κρήτη, και τα ρίξαν οι δικοί μας. Και δεν το θυμόμαστε. Και δεν το λέμε στα νέα παιδιά. Και δεν το λέμε στο δημοτικό. Και δεν κάνουμε εκπομπές. Και εγώ θυμώνω. Κατάλαβε. Άσε να γυρίσω λίγο. Όχι, δεν είναι. Άσε να σου πω εγώ, με συγχωρείς, όπως μιλάμε και οι δυο μας. Γιατί φοβάμαι, κατάλαβε. Να σου πω εγώ, όπως μιλάμε και οι δυο μας. Για ποιο λόγο να με νοιάζει. Κάθισε κανείς να δικάσει ποτέ αυτούς που φταίγανε. Κάθισε κανείς να αποκαταστήσει την ιστορία. Διαβάσαμε σε καμιά εφημερίδα ότι τα γεγονότα γίνανε έτσι και έτσι. Γιατί να με νοιάζει. Ασχολήθηκε ποτέ κανένας με το να αποκαταστήσει την κατάσταση και να είναι κομμάτι της ιστορίας μου και να με αφορά. Ναι. Με αφορά το 1821 και ναι, με αφορά και το 1940. Κανείς δεν κάθεται να ασχοληθεί με τα γεγονότα. Δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή, ξέρω. Δεν ξέρω ως γενιά, δεν ξέρω ως τριαντάρα και δεν ξέρω ως σημερινός τρόπος ζωής. Δεν ξέρω ποιος είναι ο καλός και ο κακός στην ιστορία. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί αυτό που λες ότι δεν το ξέρεις, δηλαδή δεν δημοσιοποιήθηκε. Βεβαίως. Και δεν κοινοποιήθηκε με το βάρος και που δεν έπρεπε. Αποδόθηκε ποτέ και σαν ευθύνη. Να, μου επιτρέψεις να. Μπράβο, εντάξει, έγινε και ο φάκελος πήγε και στη Βουλή, βρέθηκαν και ευθύνες. Άστα αυτά. Αλλά ας πάμε στην παρατήρηση που έκανες. Το γεγονός ότι αυτά όλα δεν δημοσιοποιήθηκαν μπορεί να σε οδηγήσει σε δύο δρόμους. Συμφωνώ. Ο ένας είναι να πεις
αϊπνιγείτε, ρε, απατεώνες, ας πούμε, που δεν με πληροφορείτε και δεν έχετε δικαιώματα. Ναι, και πάω για μοντελάκι. Και ο άλλος είναι ένα θυμώνης. Ναι, εντάξει. Είναι θέμα επιλογής. Αλλά όλα κρίνονται. Θέλω να σου πω όμως κάτι που είπα, αναφέρθηκες στο 21 και στο 40, το εξής εκπληκτικό. Ρίκα, ξέρεις ότι τα 4.000 παιδιά και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ανάπηροι. Τώρα, δεν ξέρω, η εκπομπή σου έχει και ένα ύφος, αν στη χαλάω, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά ας το πούμε και αυτό και ας βάλουμε τελεία. Ξέρεις ότι αυτά τα χιλιάδες παιδιά και οι νεκροί και οι ανάπηροι δεν υπάρχουν στην ελληνική ιστορία. Είναι εκπληκτικό. Ξέρεις πώς. Ξέρεις πώς. Πρέπει να ντρέπονται όλοι αυτοί. Ξέρεις πώς. Έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες της ιστορίας ως νεκροί και ανάπηροι του 1940. Υπ' αυτήν την, σε αυτήν την κατηγορία, δηλαδή. Εκεί τους μετέταξαν. Εκεί τους έβαλαν. Εκεί τους έθεσαν. Μετέταξαν τους νεκρούς. Ναι, ναι. Κάνανε κάτι το απίστευτο. Δεν υπάρχει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκία το 1974. Και τα παιδιά αυτά, επειδή δεν υπάρχει πόλεμος, πήγαν το 40. Ξέρεις τι σύνταξη πήρε ένα παιδί, ένα παλικάρι, που τον βλέπω και ντρέπομαι, γιατί είμαι καλά εγώ. Ξέρεις τι σύνταξη πήρε το 1976, Ρίκα. Δεν έχει λεκάνη, δεν έχει πόδια κτλ. 1.510 δραχμές. Δοξάστε τους και δοξάστε μας.